Σας ακολουθώ αρκετό καιρό και έχω βεβαιωθεί για την αξιόλογη προσπάθειά σας που ευθυγραμμίζεται με τις αξίες μου. Με ποιο τρόπο μπορώ να σας υποστηρίξω? Σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Για να μας υποστήριξετε μπορείτε να σαρώσετε την εικόνα που βλέπετε τώρα με το κινητό σας και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Αλλιώς γράψτε τη διεύθυνση που φαίνεται τώρα και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η ομάδα του αντιφόνου σας υπόσχεται ότι θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Πολύς κόσμος. Ωραία. Καταρχάς, βασικά επειδή δεν περίμενα κάποιος από εισαγωγή, εγώ είμαι 22 χρονών, δεν είμαι ειδικός πάνω στο θέμα αυτό ή κάτι τέτοιο. Μην περιμένει κανείς να ακούσει τίποτα συγκλονιστικό ή να το αλλάξει ζωή ενδεχομένως. Θα πω σχετικά απλά πράγματα για ένα δύσκολο θέμα. Και καλό είναι αυτά να τα χτίζουμε λίγο οργανωμένα. Δεν έχω παραπάνω γνώση από κάποιον ή παραπάνω εμπειρία, δεν είναι τέτοια αυτά τα ζητήματα. Συγγνώμη. Πρώτον, να κλείσετε τα τηλέφωνα για να μην ακουστεί κάτι και είναι σημαντικό. Η εμπειρία είναι πολύ έτσι σημαντική. Δεύτερον, νομίζω είπαμε θα έχει κέρασμα μετά. Και τρίτον, για να μπούμε λίγο στο ζήτημα. Σκανδαλίζει λίγο αυτό το ζήτημα και όταν ήταν να ξεκινήσω να φτιάχνω το ζήτημα, όταν μου είχαν πει πέρυσι πρώτη φορά να κάνω αυτή την ομιλία, μου έλεγαν πολύ και από το σπίτι μου το είχαν πει κάποιοι ότι έλα ρε, τι πας να κάνεις τώρα, πας να μιλήσεις για την έρωτα και τι είναι αυτά. Είναι λίγο σαν ζήτημα που δεν θέλουμε πολύ να προσεγγίσουμε, αλλά προσπαθήσουμε να το προσεγγίσουμε σήμερα. Δεν θέλω να πω παραπάνω. Πάμε να ξεκινήσουμε. Α, πολύ σημαντικό. Θέλω να σηκώσουν χέρια όμως, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αυτή την παρουσίαση την έχουμε ξανακάνει μια φορά και υπάρχει στο YouTube. Αυτή είναι η καινούργια έκδοση. Έχω αλλάξει αρκετά πράγματα και έχω προσθέσει αρκετά πράγματα και έχω δώσει βαρύτητα. Αλλά για να έχω μια αντίληψη, θέλω όσοι την έχουν παρακολουθήσει, είτε από το YouTube είτε live, να σηκώσουν ένα χέρι. Α, στιγμή να δω λίγο τι γίνεται από σημαντικό. Όσοι την έχουν παρακολουθήσει την παρουσίαση αυτή, είτε στο YouTube είτε live, ωραία, δεν είναι τόσο πολύ, το οποίο είναι πολύ καλό. Λοιπόν, ξεκινάω απευθείας στο θέμα μας. Είναι αλλαγμένη αρκετά η παρουσίαση. Καταρχάς, θα ξεκινήσω με ένα ρητό για να μπούμε λίγο στο mood. Γενικά, διαφάνειες δεν έχουν πολλά λόγια. Μην τρομάξετε. Δεν είναι διάλεξη πανεπιστημίου. Ξεκινάω λίγο με ένα ρητό για να μπούμε λίγο στο mood. Οι περισσότεροι θα καταλάβουν όπου είναι. Είμαι σίγουρο ότι 99% θα καταλάβουν, αλλά λέει: η αγάπη είναι μακρόθυμη, είναι αγαθή και ωφέλιμη. Η αγάπη δεν φθονεί. Η αγάπη δεν καφιέται, δεν επέρεται, δεν ασχημονεί, δεν ζητά το συμφέρον τη, δεν παροξύνεται, δεν σκέφτεται το κακό, δεν χαίρεται με την αδικία, αλλά συγχαίρει την αλήθεια. Ανέχεται τα πάντα. Πιστεύει τα πάντα, ελπίζει τα πάντα, υπομένει τα πάντα. Ο ύμνος της αγάπης. Το βάζω στο για να πούμε λίγο στο mood. Αυτά είναι λίγο, είναι πάρα πολλά πράγματα που λέμε για την αγάπη. Είναι ίσως και λίγο υπερβολικά. Δεν είναι εύκολο κάποιος που λέει ότι αγαπάει να τα κάνει όλα αυτά. Αλλά στο βάλουμε λίγο στην αρχή να έχουμε ένα μπούσουλα για το που πηγαίνουμε. Και ξεκινάω λίγο απευθείας με το πρώτο θέμα, που πάντα είναι το προσωπικό ταξίδι που έχει ο καθένας μας με το ζήτημα του έρωτα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος από εδώ που δεν τον έχει απασχολήσει αυτό το ζήτημα στη ζωή του. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος. Είτε το θέλουμε είτε όχι, στις παρέες που είμαστε θα συζητήσουμε για αυτά τα ζητήματα. Κάποια στιγμή από το γυμνάσιο, από το λύκειο αρχίζει λίγο να μας απασχολεί το άλλο φύλλο. Είναι ένα ζήτημα που όλους τους αφορά 100%, οπότε πρέπει να έχουμε και μία αντίληψη γι' αυτό. Θα μιλήσω πάρα πολύ γενικά, προφανώς. Και θα ξεκινήσω με ένα βιντεάκι. Θα σας πω γιατί το έχω. Ελπίζω γιατί να είναι καλά. Μπράβο, Ζαχλή. Αυτό το βιντεάκι δεν το βάλα για να γελάσουμε τόσο. Το έβαλε επειδή αυτό είμαι εγώ και εδώ είμαι στο νηπιαγωγείο. Και αυτό που θέλω να βάλω είναι ότι αυτό το παιδάκι που βλέπετε, που είναι αρκετά περίεργο, γιατί όταν βλέπουμε παιδάκια λέμε: α, είναι γλυκούλι. Εμένα μου άρεσε μια κοπέλα στο νηπιαγωγείο, όταν ήμουν έτσι. Και αυτό λέω επειδή. Αυτό λέω επειδή θυμάμαι ότι όταν ήμουν στο νηπιαγωγείο ήταν πολύ μεγάλη η συζήτηση, πολύ σοβαρή. Καθόμασταν έτσι και λέγαμε: ποια θα παντρευτούμε. Από εκεί και το λέγαμε όλα τα παιδάκια. Και αυτό την έστειλα να την παρουσιάσω σκεφτόμουν ότι πώ γίνεται στο νηπιαγωγείο να συζητήσουμε ποια θα παντρευτούμε. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Και νομίζω ότι ο λόγος του νηπιαγωγείου και γενικά υπάρχει αυτό είναι επειδή πρώτον το έχουμε έμφυτο. Να ζήτησε αυτού έρωτα, γι' αυτό και λέτε ψάχνοντα νερό, το έχουμε έμφυτο μέσα μας, νομίζω. Όλοι οι άνθρωποι. Και νομίζω ότι παίζει πάρα πολύ ρόλο, βέβαια, και το πώς μεγαλώνουμε. Και νομίζω ότι ξεκινάμε περίπου να γνωρίζουμε τον έρωτα μέσα από κάποιες κλασικές ταινίες που βλέπουμε. Εγώ αυτές έβαλα 4 ταινίες που τις έχω δει 200 φορές εκείνη την ηλικία.
Και είναι αξιοσημείωτη ότι όλες αυτές οι ταινίες είναι παιδικές. Ταινίες, εντάξει, ακόμα τις βλέπουμε, αλλά αφορούν κυρίως παιδιά. Ότι όλες αυτές οι ταινίες και πάρα πολλές ακόμα που βγαίνουν έχουν το στοιχείο του έρωτα μέσα. Υπάρχει πάντα σχεδόν ένα ζευγάρι και μάλιστα ο βασικός κορμός της ταινίας περισσότερες φορές είναι ο έρωτας. Όπως όλες αυτές τις ταινίες. Μου έκανε εντύπωση από παιδικές ταινίες, το οποίο παίζει ρόλο για ό,τι αντίληψη δημιουργούμε. Όπως και να έχει, μέσα από το πώς μεγαλώνει κανείς, από την νηπιαγωγείο κιόλας, από πολύ μικρή ηλικία, διαμορφώνεται η πρώτη εντύπωση ενός αγνού παραμυθένιου έρωτα. Ένα έρωτα, αυτό που λέγαμε, ποια θα παντρευτούμε, συζητάγαμε, δεν συζητάγαμε κάτι άλλο. Αυτό που θα είμαστε για πάντα μαζί, που θα ζούμε έτσι όπως είναι στα παραμύθια ο υπότης με την πριγκίπισσα και τα σχετικά. Αυτή είναι η αντίληψη που έχει κανείς μικρός. Αυτό αλλάζει πάρα πολύ απότομα, νομίζω. Δεν μπορούμε καν να ξεχωρίσουμε πότε είναι ακριβώς. Όταν κανείς μπαίνει λίγο στην εφηβεία και έχει τη λεγόμενη γενετήσια ορμή, που είναι πρακτικά όταν κάποιος καταλαβαίνει, μεγαλώνει, έχει σεξουαλικές ορμές, καταλαβαίνει λίγο πώς γίνονται τα διάφορα πράγματα, αρχίζει και μετασχηματίζεται πάρα πολύ η αντίληψη που έχει για τον έρωτα. Παίρνει τελείως άλλη μορφή και δημιουργείται ένα τεράστιο χάσμα. Το βλέπουμε, είναι τα παιδάκια που είναι στο δημοτικό και μετά πάνε στο γυμνάσιο και λες τι έγινε ξαφνικά. Δεν θέλω να μείνω πολύ εδώ. Είναι σίγουρο ότι έχει χαθεί η αγνότητα αρκετά νωρίς στην ηλικία. Δεν θέλω να σταθούμε πολύ. Μπορεί κάποιος να πάει στα McDonald's γύρω στις 8 η ώρα το βράδυ και να ακούσει γύρω τις συζητήσεις. Δεν είναι πολύ ευχάριστο το πώς εκφράζονται τα παιδιά πλέον. Δεν έχει τόσο σημασία αυτό. Πάντως, όπως και να έχει για το προσωπικό ταξίδι, η αναζήτηση του άλλου φίλου, καθώς μπαίνει κάποιος στην βία, αποσκοπεί κυρίως στην ικανοποίηση των φυσικών σεξουαλικών ορμών του ατόμου. Στη λίμπιντο, όπως νησίαγε ο Φρόιντ. Και σταδιακά ξεκινάει αυτή πάρα πολύ. Κρίνεις, δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η έννοια, το σεξουαλικό ταξίδι που λένε και η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, το σεξουαλικό ταξίδι των παιδιών, πότε ξεκινάει και τέτοια. Και να προσθέσω εδώ σαν προβληματισμό, ποιος το καθοδηγεί αυτό το ταξίδι, δεν ξέρω. Απλά να υπάρχει, έχει σημασία. Αυτό είναι μια έρευνα που βρήκα από το 2018 από την Αμερική, που λέει ότι το 50% των 18χρονων είναι σεξουαλικά ενεργοί και η μέση ηλικία ανάξη είναι 15,3. Είναι αρκετά μεγάλο ποσοστό, νομίζω. Έχει ένα ενδιαφέρον. Όπως και να έχει, ανεξαρτήτως κάποιος πώς ζει ως μαθητής, όταν πει σε κάποιο παιδί για τη φοιτητική ζωή. Σε όλους το ίδιο ένα πράγμα έχει στο μυαλό, που είναι μια έτσι πάρα πολύ ελεύθερη και ανεύθυνη ζωή με πάρα πολλές ερωτικές εμπειρίες. Συνήθως όταν μιλάς σε κάποιον για φοιτητική ζωή, αυτό σκέφτεται, το πρώτο πράγμα που σκέφτεται μάλλον, και είναι ταυτισμένη με τη συλλογή εμπειριών. Και είναι αυτή η έννοια συγκεκριμένα πάντα, το έχω προσέξει όταν συζητάμε γι' αυτό, λέει να πάρεις εμπειρίες. Είναι αυτή η λέξη. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί χρησιμοποιείται αυτή η λέξη. Πρέπει να δοκιμάσεις πράγματα, πρέπει να κάνεις σίγουρα μια σχέση με φοιτητή. Δεν γίνεται να μην έχεις σχέση με φοιτητή. Να περάσεις από εδώ από εκεί. Εντάξει, μην είσαι και πολύ όμως σε σχέση γιατί πρέπει να ζεις και άλλα πράγματα. Είναι όλο αυτό το πολύ ελεύθερο, το ανοιχτό, έτσι. Θα λέγαμε ότι η φοιτητική ζωή, και μάλλον έτσι είναι όντως. Είναι μια περίοδος δοκιμής και καλοπέρασης για τους περισσότερους. Να δω λίγο, να πάρω. Δεν είναι τυχαίο βέβαια από τους περισσότερους, δεν τους γεμίζει η φοιτητική ζωή. Εντάξει, δεν ξέρω. Πάντως, μέσα από όλα αυτά, οφείλω να πω κάτι εδώ, για να είμαστε δίκαιοι. Οι άνθρωποι μπορούν μόνο να ζητούν το γνήσιο έρωτα. Ανεξαρτήτως πώς ζει κάποιος. Βλέπουμε, ας πούμε, κάποιους μπορεί να πηγαίνουν σε κλαμπ, να είναι πολύ ανεύθυνοι, να κάνουν έτσι, έτσι και τους κοιτάμε και δείχνουμε, κουντάμε τα δάχτυλα και λέμε αυτοί δεν ξέρουν. Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως ηλικίας. Μπορεί και να μην το καταλαβαίνουν, αλλά αναζητούν το γνήσιο έρωτα μέσα από τη ζωή. Ακόμα και να κάνεις κάτι εντελώς επιφανειακό με κάποιον, είναι μια σπιθαμή σαν να κοιτάς λίγο από την κλειδαρότρυπα του τι θα πει αληθινή αγάπη. Γι' αυτό και πάντα νιώθεις ένα βάρος μετά. Ανεξαρτήτως αν συμφωνήσεις, όχι μπορείς να με υποστηρίξεις με επιχειρηματολογία ότι δεν είναι λάθος εγώ να κάνω κάτι απλά με μια κοπέλα μια φορά, αλλά μετά γιατί νιώθεις λίγο κενός. Όλοι νιώθουν λίγο κενοί, όπως και αν ζουν, γιατί στην πραγματικότητα αναζητείς το γνήσιο έρωτα. Άλλο που δεν ξέρεις τον τρόπο να το κάνεις. Και η αλήθεια είναι ότι ως φοιτητής δεν το βρίσκει. Κάποιος αυτό, κατά 99% των περιπτώσεων. Πόσα ζευγάρια φοιτητών ξέρουμε να κράτησαν, να παντρεύτηκαν, να είναι αληθινά αγαπημένα, να είναι υγιείς σε σχέσεις τους. Έτσι, αυτές εδώ είναι καταστάσεις. Έχω βάλει από ταινίες και σειρές. Ελπίζω ότι κάποιος έστω ένα από αυτά τα τέσσερα τα έχει δει, δεν ξέρω. Είναι από ταινίες και σειρές που είναι πώς απεικονίζεται έτσι, αυτός ο έρωτας, ο γνήσιος στο σινεμά. Θα πω πιο μετά κάτι για αυτά. Αλλά αυτές είναι καταστάσεις, σε όποιον και να τις δείξεις. Οποιοσδήποτε αν ζει. Του αρέσουνε. Ενώ δεν υπάρχει κάποιος που σου πει όχι, όχι, αυτά δεν είναι για μένα. Πέρα από ένα πυροελάχιστο μικρό ποσοστό αντρών που του αρέσει πολύ ο Andrew Tate και νομίζουν ότι θα ζήσουν τελείως διαφορετικά τη ζωή τους. Αλλά γενικά στο περισσότερο ποσοστό των ανθρώπων, αντρών και γυναικών, αυτές οι καταστάσεις τους φαίνονται πολύ ελκυστικές και θέλουν να τις βιώσουν. Παρ' όλα αυτά, κάτι πάει στραβά συνήθως και δεν το βρίσκουν. Τουλάχιστον ως νέος, πάρα πολύ σπάνια το βρίσκει κάποιος. Και αυτό είναι μια διαφάνεια που έχω βάλει που μου πήρε πάρα πολύ. Καιρό και σκέψη να τη διαμορφώσω. Είναι πάρα πολύ συγκεντρωτικά από πάρα πολλές αλληλεπιδράσεις που έχω κάνει με ανθρώπους, οι οποίους θεωρώ ότι δεν έχουν βρει κάποια τάξη στο ερωτικό κομμάτι της ζωής τους, που είναι η πλειοψηφία των ανθρώπων, ειδικά εκτός του χώρου της Εκκλησίας. Και έχω ονομάσει σύγχρονος μετέωρος νέος. Είναι πολύ συγκεκριμένη η λέξη μετέωρος. Και έχω πει κάποια χαρακτηριστικά.
Και αυτή την παρουσίαση την έκανα πέρυσι, είχα πάλι αυτή τη διαφάνεια. Και φέτος που την ξαναπέρασα αυτή τη διαφάνεια, λέω είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα που τα επιβεβαίωσα με άλλα πόσα παραδείγματα. Ο σύγχρονος νέος, μιλάμε για ηλικία από 22 και πάνω μέχρι και όσο πάει, έχει συνήθως πολλές σεξουαλικές εμπειρίες με πολλά άτομα. Συνήθως έχει ερωτικές απογοητεύσεις και έχει κάποιες ανεξίτηλες σουλές. Ένα ερωτικό φορτίο, το οποίο κανείς δεν μιλάει για το ερωτικό φορτίο. Το να βγεις από μια 6 χρόνια σχέση, δεν θα βγεις και θα σου μια χαρά και εντάξει, πήρα τα μαθήματά μου. Είναι κάτι το οποίο κουβαλάς για όλη τη ζωή αυτό. Αναζητάνε τον έρωτα μέσα από δοκιμές, θα πω και συνέχεια τι πάνε να πει η δοκιμή, θα βγω κάποιον, πρέπει να κάνουμε και σεξ αν βγούμε. Α, δεν είναι αυτός για μένα. Επόμενος και επόμενη είναι η λεγόμενη δοκιμή. Αλλεπάλληλες σχέσεις χωρίς σαφή στόχο, έτσι, είναι το λεγόμενο περνάμε καλά. Μιλάς τώρα με έναν άνθρωπο να μιλήσεις 30-35 χρονών και να σου λέει. Τι είστε, περνάμε καλά. Ναι, και εννοείται ο γάμος, δεν γίνεται να αν είσαι κάτω από 27, είναι βρισιά να πεις για γάμο, εννοείται. Ο γάμος είναι κάτι μακρινό που θα προκύψει μετά από μακροχρόνια σχέση και συγκατοίκηση. Εννοείται. Είναι πάρα, δεν μπορείς να πεις σε κάποιον κάτω από 25 για το γάμο, είναι προσβλητικό. Τι μου λες τώρα εσύ, αυτό είναι κάτι μακρινό και τέτοια. Κατ' εμέ αυτό, αυτή η κατάσταση που χαρακτηρίζει τη συντριπτική πλειοψηφία των νέων στην Ελλάδα σήμερα, είναι λίγο μίζερ για εμένα. Μου φαίνεται λίγο μίζερο αυτό. Όπως και να έχει, νομίζω ότι για να καταλάβουμε πώς φτάσαμε εδώ, πρέπει να δούμε λίγο πώς διαμορφώθηκε ο έρωτας στην κοινωνία μας. Και έχω βάλει κάτω μια λέξη επίδραση μετανεωτερικότητας. Πολλοί, ειδικά όσοι ασχολούνται με την τέχνη, ξέρουν τι είναι η μετανεωτερικότητα. Θα σας ορίσω πολύ σύντομα τι είναι η μετανεωτερικότητα. Αυτό που έχω βάλει είναι η κρίνη του Μαρσέλ Ντισάν. Και θα εξηγήσω τι είναι η μετανεωτερικότητα. Ο Μαρσέλ Ντισάν ήταν ένας καλλιτέχνης λοιπόν το 1917, ο οποίος πήγε αυτό το σκεύος που είναι μια τουαλέτα και την έστειλε σε μια κριτική επιτροπή τέχνης και τους λέει, έβαλε την υπογραφή του, όπως βλέπετε εδώ, την έστειλε σε μια κριτική επιτροπή τέχνης και λέει, για μένα αυτό είναι τέχνη. Και αυτοί δεν την απέρριψαν, οπότε αυτή η κρίνη πράγματι παρουσιάστηκε σε μια έκθεση τέχνης και αυτός υποστήριξε πάρα πολύ ακράδαντο ότι αυτό είναι τέχνη, επειδή εγώ λέω ότι είναι τέχνη. Δεν ήξερα μάλλον ο ίδιος τότε ότι ξεκίνησε ένα τεράστιο ρεύμα του μεταμοντερνισμού και στην τέχνη αλλά και στην κοινωνία γενικότερα, στο οποίο θα αναπτύξουμε εδώ τι είναι στην πραγματικότητα αυτό που έκανε ο Μαρσέλ Ντισάν, που δεν κατάλαβε και ο ίδιος βέβαια τι έκανε επιφανέστατα. Θα βάλω ένα λίγο δύσκολο ορισμό, αλλά είναι πολύ σημαντικό να το ορίσουμε αυτό. Ο μεταμοντερνισμός, η μετανεωτερικότητα, φιλοσοφικά απορρίπτει κάθε αξίωση περί διατυπώσεως θεωριών, διδασκαλιών, ιδεών και προσταγμάτων που προβάλλουν μια αλήθεια συλλογική ισχύως, την οποία αντιλαμβάνεται ως πρόθεση εξουσίας. Προσοχή σε συγκεκριμένες λέξεις, είναι πρόθεση εξουσίας να υπάρχει μια αλήθεια που να ισχύει. Έτσι. Ακριβώς όπως και αυτή η κρίνη, δεν μπορεί κάποιος να πει ότι δεν είναι τέχνη, επειδή είναι απλά ένα επίπλο, μια υπογραφή. Είναι μια καθολική αλήθεια που είναι πρόθεση εξουσίας, αν πω ότι δεν είναι. Αντιθέτως, η μετανεωτερικότητα συλλαμβάνει τον κόσμο ως ένα ρευστό και χαώδες πεδίο, το οποίο στερείται κάθε αντικειμενικού θεμελίου, διαμέσου του οποίου μπορούμε να το γνωρίσουμε. Έτσι, κάθε νόημα είναι υποκειμενικό, σχετικό και κειμενόμενο. Αυτό το έργο τέχνης είναι ένα πολύ διάσημο έργο τέχνης που επίσης υπήρχε σε μια έκθεση τέχνης που υποστηρίζονταν πάρα πολύ ακράδαντα οι σύγχρονοι έτσι, καλλιτέχνες και οι υποστηρικτές της μετανεωτερικότητας ότι είναι ένα πολύ ωραίο έργο τέχνης. Αυτό. Τα συμπεράσματα τα δικά σας. Έτσι, κάθε λόγος που εγείρει δεσμευτικότητα πέραν του ίδιου του υποκειμένου που το αρθρώνει, υποκρύπτει σε τελική ανάλυση μια εξουσιαστική πρόθεση χειραγωγήσεως όσων το αποδέχονται και αποκλεισμού όσων την απορρίπτουν. Αυτό είναι από ένα κείμενο στο φιλοσόφο του Ραφαήλ Μιχαηλίδη του φίλου μου, λέγεται Δεξιόστροφη Αριστερά. Αυτό είναι ένα έργο τέχνης που είχα δει στην έκθεση γλυπτικής πέρυσι στο Βυζαντινό Μουσείο και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση γιατί φτάνουμε στην έκθεση γλυπτικής, πήγα όλος χαρά να δω τα εκθέματα γιατί μου αρέσει η γλυπτική και βλέπω το πρώτο νομίζω ήταν που είδαμε αυτό. Και το κοιτάζαμε λοιπόν και λέω: δεν γίνεται να είμαι μόνος που μου θεωρώ λίγο χάλια αυτό το έργο τέχνης. Και μου έκανε πολύ εντύπωση ότι ένας δίπλα μου το κοίταζε έτσι με πολύ περιέργεια και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και ήταν εκεί μια που μας παρουσίασε και μας λέει: παιδιά, πώς σας φαίνεται αυτό το έργο. Και άρχισε αυτός και έλεγε: φοβερό έργο και δείχνει πώς η εξουσία αλλάζει. Και πάνω το. Και εξηγούσε. Και λέω: τι είναι αυτά που είναι. Και εγώ ήθελα να πω: εσύ μου δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το έργο. Δεν μπορούσα να το πω όμως. Γιατί αν το έλεγα αυτό θα είναι πρόθεση χειραγωγήσεως. Άμα για κάποιον θεωρεί ότι αυτό είναι ένα φοβερό έργο τέχνης, δεν μπορεί κανείς να του πει τίποτα. Γιατί αυτό. Δεν θα το πω τώρα. Όταν θέλει μπορεί να βάσει το κείμενο «Τα πάντα είναι τέχνη» που έχω στο φιλοσόφα, για να μην ασχοληθούν πολύ με την τέχνη. Παρ' όλα αυτά, τι έγινε με τη μετανεωτερικότητα και το σκεύος που έδειξα πριν, πού οδηγηθήκαμε. Οδηγηθήκαμε σε ένα συμπέρασμα που κυριαρχεί στην εποχή μας πλέον. Και περισσότεροι άνθρωποι δεν ξέρουν πώς φτάσαμε εδώ. Φτάσαμε, ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα ήταν η κρίνη που έδειξα πριν. Ποιο είναι αυτό? Τα πάντα είναι υποκειμενικά. Αυτό είναι που ισχύει σήμερα. Είναι μάλλον η μία από τις βασικότερες εντολές της εποχής μας είναι ότι τα πάντα είναι υποκειμενικά. Δεν υπάρχει καθολική αλήθεια. Αυτό βέβαια, ο πιο βασικός εκφραστής αυτού είναι ο Μισελ Φουκό.
ένας φιλόσοφος στο τέλη του 20ου αιώνα, ο οποίος υποστήριζε πάρα πολύ, με πάρα πολύ ισχύ, ότι δεν μπορείς να μου πεις τίποτα που να με προσδιορίζει. Δηλαδή, δεν μπορείς να μου πεις ούτε καν ότι, ας πούμε, ότι είμαι Έλληνας, γιατί μου δίνεις μια ταυτότητα την οποία εγώ δεν έχω δεχτεί. Ούτε καν μπορείς να μου πεις ότι είμαι γυναίκα ή άντρας, καταλαβαίνουμε πολλά που συμβαίνουν σήμερα περί των φίλων και τα σχετικά, γιατί δεν μπορεί κανείς να ορίσει την ταυτότητά μου πέρα από εμένα. Αυτό είπε ο Μισελ Φουκό. Κανείς δεν μπορεί να με ορίσει, τίποτα δεν με καθορίζει. Αν με καθορίζει κάτι, είναι εξουσία που με επιβάλλεται. Είναι όπως έλεγε φασισμός, έλεγε αυτή τη λέξη συγκεκριμένα, ότι είναι φασιστικό να καθορίζει κάποιον. Ο καθένας πρέπει απολύτως μόνος του να επιλέγει πώς θα προσδιορίζεται. Προφανέστατα, ακούγεται λίγο ωραίο όταν το ακούμε στην αρχή, προφανέστατα αυτό είχε μια τεράστια επίπτωση, καταστροφική κατ' εμέ, που είναι πού οδηγηθήκαμε με όλα αυτά. Σήμερα το βλέπουμε, αν κανείς σκεφτεί λίγο κοινωνικά τι συμβαίνει, οδηγηθήκαμε στους ανθρώπους φούσκες, όπως τους ονόμασα. Ανθρώπους δηλαδή που προσπαθώντας καθένας να προσδιορίσει 100% μόνος του το τι θα τον καθορίσει, κλείστηκε εντελώς στην ατομικότητά του. Δεν υπάρχει κοινωνική αλληλεπίδραση, γιατί η κοινωνική αλληλεπίδραση υπάρχει τον κίνδυνο να με καταπιέσει επειδή μου ορίζει μια ταυτότητα. Δεν θέλω να μου ορίζει κανείς καμία ταυτότητα. Θέλω μόνος μου να είμαι ελεύθερος, να επιλέξω για εμένα οτιδήποτε θέλω, αφού δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Ο άνθρωπος βέβαια κλείστηκε στη φούσκα του έτσι. Και πού οδήγησε αυτό, για να μπω λίγο στο θέμα, δεν έχω ξεφύγει. Οδηγηθήκαμε στη σεξουαλική απελευθέρωση που ξεκίνησε περίπου το 1960. Θα πω μετά γιατί. Όσοι ξέρουν, έχουν παρακολουθήσει, ξέρουν που το πάω. Η σεξουαλική απελευθέρωση, όπως λένε πολλοί ειδικοί και πολλοί ερευνητές και πολλοί ψυχολόγοι της εποχής, είναι η θρησκεία της εποχής μας. Αν υπάρχει κάποια θρησκεία στην εποχή μας, είναι η σεξουαλική ελευθερία. Γιατί λέμε ότι είναι θρησκεία? Γιατί έχει κάποιες συντολές, έχει κάποιους κανόνες που ακολουθεί ο κόσμος και υπάρχουν πράγματα που απαγορεύονται να κάνεις. Και τους ακολουθεί πάρα πολύ ευλαβικά οι άτομα που την υποστηρίζουν, που είναι πολύ μεγάλο ποσοστό πλέον. Οι περισσότεροι δεν το ξέρουν ότι την υποστηρίζουν. Μπορούμε να σκεφτούμε ανθρώπους όλοι που το ακολουθούν τυφλά αυτά. Τι είναι οι τρεις βασικοί πυλώνες της σεξουαλικής ελευθερίας? Το πρώτο και βασικότερο, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό βέβαια, είναι ότι η σεξουαλική ικανοποίηση είναι ανώτατης σημασίας. Αυτό που έχει απίστευτη σημασία, αυτό που είναι πάνω-πάνω στην ιεραρχία, γι' αυτό έχω βάλει την πυραμίδα, είναι να είσαι σεξουαλικά ικανοποιημένος. Μου κάνει πολύ εντύπωση όταν βρίσκομαι, ας πούμε, σε μεγάλες παρέες και εντάξει, δεν έχεις να συζητήσεις, θα συζητήσεις για τις σχέσεις, για τέτοια, και θα ρωτήσει κάποιος, εσύ σε τι φάση είσαι τώρα? Αυτή είναι η ερώτηση. Και είτε απαντήσει κάποιος ότι κοίτα, εγώ θέλω να βρω μια σοβαρή σχέση να παντρευτώ, είτε απαντήσει ότι κοίτα, εγώ θέλω απλά να περάσω πολλές γυναίκες για να δω λίγο τη ζωή, είναι εντάξει. Και τα δύο είναι εντάξει, γιατί δεν είναι ούτε σωστό ή λάθος κάτι, και επειδή και τα δύο αποσκοπούν σεξουαλική ικανοποίηση. Έτσι, προφανέστατα. Ταυτόχρονα είναι η ιεροσημεία κάποιος να μην ικανοποιείται σεξουαλικά. Η εγκράτεια είναι παράνομη για αυτή τη θρησκεία, προφανέστατα. Επίσης, δεύτερος πυλώνας, όλες οι σεξουαλικές τάσεις είναι αποδεκτές και αναμφισβήτητες. Δεν έχει σημασία πώς προσδιορίζεσαι. Μπάει, τα έχω χάσει κι εγώ τα καινούργια τώρα τέτοια. Όπως και αν προσδιορίζεσαι, άμα εξυπηρετεί τη σεξουαλική ικανοποίησή σου, που είναι απαράβατο δικαίωμα που πρέπει να έχεις, τότε είναι εντάξει, οτιδήποτε. Έτσι. Και βέβαια το τρίτο, το 2018 είδαν ότι αυτοί οι δύο πυλώνες δεν αρκούσαν, γιατί ξεκίνησε το Me Too τότε που έγινε, και είδαν ότι δεν αρκεί απλά η σεξουαλική ικανοποίηση, πρέπει να υπάρχει ένας κανόνας βασικός που είναι η συγκατάθεση. Και αν υπάρχει συγκατάθεση, είναι όλα εντάξει. Δεν θέλω να πω περίεργα πράγματα για να σκανδαλίσω κανένα, νομίζω έχουμε δει τι γίνεται πλέον. Άνθρωποι που δίνονται σκύλοι και περπατούν στον δρόμο, είναι εντάξει αν υπάρχει συγκατάθεση. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Τι έγινε λοιπόν το 1960 και φτάσαμε εδώ? Το 1960 έγινε μια από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις στην ιστορία της ανθρωπότητας, όπως λένε οι ερευνητές, δεν το είπα εγώ, που η οποία έφερε τελείως το πάνω κάτω σχέση των υιοφύλων και έφερε μια τεράστια επανάσταση. Αυτή είναι αληθινή φωτογραφία, παρεμπιπτόντως. Έφερε μια τεράστια επανάσταση στο πώς αντιλαμβανόμαστε τον έρωτα σήμερα. Και δεν ξέρω αν ποτέ αυτό θα αναιρεθεί. Τι είναι η ανακάλυψη αυτή? Η ανακάλυψη αυτή ήταν τα αντισυλληπτικά που βγήκαν το 1960. Γιατί είναι τόσο μεγάλη αυτή η ανακάλυψη? Γιατί για πρώτη φορά μπορεί στο γυναικείο φύλο να ελέγξει την αναπαραγωγική της δυνατότητα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πλέον και οι γυναίκες μπορούσαν να μιμηθούν στην ερωτική ζωή τους άντρες. Αυτό γιατί είναι κακό? Γιατί πάντα τα δύο φύλλα είχαν διαμορφωθεί πάνω σε μια πολύ βασική αρχή. Ότι η γυναίκα είναι πιο υπεύθυνη σε αυτό το κομμάτι, γιατί γνωρίζει τι μεγάλη επίπτωση έχει η ανεύθυνη σεξουαλικά ζωή. Γνωρίζουμε όλοι ποια θα είναι η επίπτωση, προφανέστατα. Είναι άλλο να μείνει έγκυο. Για τον άντρα δεν υπάρχει αυτή η επίπτωση. Μπορεί να έχει ανεύθυνο στέλι και αυτό και διαμορφωθεί τα φύλλα, χωρί να χρειάζεται να κοιτά πίσω. Πλέον μπορεί και οι γυναίκε να μιμηθούν αυτή τη ζωή με πάρα πολύ άνεση. Και θα πω και συνέχεια τι τεράστιε επιπτώσει έχει αυτό. Δεν είναι θεωρητικά λόγια. Θα δούμε τι άρχισε να συμβαίνει και στατιστικά του 1960 και μετά. Από τότε λοιπόν γεννιέται μια νέα αντίληψη, κύριε, στον κόσμο μα για τον έρωτα, που είναι αυτό που ισχύει σήμερα για όλου του ανθρώπου σχεδόν. Την οποία ο πατέρας φιλόθεσο Φάρος την ονομάζει μηχανιστική αντίληψη του έρωτα. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ορολογία που χρησιμοποιεί. Μηχανιστική αντίληψη του έρωτα.
Και τι γράφει, είναι από το βιβλίο του. Ξέχασα να το βγάλω. Από το βιβλίο του πατέρα Φιλοθέου Φάρου, Έρωτος Φύσης. Λέει, ο έρωτας, το σεξ, είναι μια σωματική τάση, μια απαραίτητη μηχανική διαδικασία του ανθρωπίνου σώματος. Όπως η ενούρηση και η αφόδευση, με την οποία αποβάλλονται κάποιοι περιττοί για τον οργανισμό χυμοί. Ταυτόχρονα, λόγω της εξαστικής φύσης του, είναι ένα μέσο εκτόνωσης και διασκέδασης υπό οποιοδήποτε πλαίσιο, χωρίς να έχει κάποια μεγαλύτερη βαρύτητα ως πράξη. Ισχύει αυτό 100% σήμερα? Νομίζω ναι. Τι λέει πρακτικά, που αυτό ισχύει? Ότι ο έρωτας είναι κάτι, το σεξ είναι κάτι το οποίο πρέπει να συμβαίνει, μια ανάγκη του ανθρώπου, κάτι απαραίτητο. Δεν έχει κάποια παραπάνω βαρύτητα. Εντάξει, θα σου πει κάποιος, με το σωστό άνθρωπο μπορεί να έχει. Ναι, οκ. Okay. Και επειδή έχει και ωραία φύση, εντάξει, είναι και ένα μέσο διασκέδαση. Αυτό είναι. Ξαφνικά, από εκεί που ήταν η ένωση δύο ανθρώπων, έγινε κάτι, μια απλή σωματική διαδικασία. Όπως παράγεται, ρε παιδί μου, λέμε και η αγάπη είναι μια χημική διαδικασία στο σώμα, και το σεξ είναι κάτι που απλά πρέπει να συμβαίνει. Χάνει τελείως την αξία του και από την κορυφή της ιεραρχίας που ήταν, πέφτει στον πάτο. Και αναρωτιόμαστε γιατί ίσως δεν υπάρχει σκοπός πλέον στις διάφορες σχέσεις. Με αυτή την αντίληψη του 1960, δημιουργούνται κάποιες νέες συνθήκες στις ζωές των ανθρώπων, οι οποίες δεν υπήρχαν ποτέ ξανά μέχρι τότε. Πρώτο είναι το casual dating και τα situationship. Μου είχε κάνει εντύπωση τελευταία, από όταν έκανα την ομιλία και μετά, το πόσο συχνά βλέπω τους ανθρώπους να είναι εντάξει με το casual dating για να χρησιμοποιούν το Tinder και αντίστοιχες εφαρμογές, που επίσης το Tinder λένε ότι είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη του 21ου αιώνα παρεπτόντως. Έφερε επίση, δεν θα το συζητήσω τώρα, άλλες επαναστάσεις σε σχέση των ανθρώπων. Είναι φοβερό να έχεις το κινητό σου και να μπορείς με το πώς θα σύσει το δάχτυλό σου να επιλέξουν ποιο άτομο θα είσαι στο κρεβάτι ή όχι. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στον θέση να πω ότι σε αυτό. Πάντα όταν έπρεπε να φτάσει σε αυτή την πράξη με έναν άνθρωπο, έπρεπε κάτι να προσφέρει τουλάχιστον. Τέλος πάντων, το casual dating ή τα situationship είναι αυτό που λέμε. Τα situationship σημαίνει ότι είμαι σε σχέση με κάποιον, αλλά δεν είμαι σε σχέση. Δηλαδή, κάνω ό,τι κάνω μια σχέση, αλλά δεν θέλω τη δέσμευση τη σχέση. Πολύ ωραίο, πολύ έξυπνη ιδέα. Σίγουρα δεν θα έχει καμία επίπτωση στη ζωή σου, φίλε μου, αν το κάνει πολύ συχνά αυτό. Εκτός αυτού, το άλλο καινούργιο είναι ότι γεννήθηκαν τα πάρα πολλά sexual identities. Όπως είπαμε, σημασία έχει σεξουαλική ικανοποίηση. Αυτό το ξέρω είναι gender identities, το ξέρω μου πει κάποιος, να είναι gender identities, είναι άλλο το gender και άλλο το sexual identities. Εντάξει. Πάντως γεννήθηκαν διάφορα sexual identities, γιατί ο καθένας όπως θέλει να ικανοποιηθεί σεξουαλικά, αν υπάρχει συγκατάθεση, είναι εντάξει, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και βέβαια το τρίτο που έχει ξεφύγει και ειδικά στην εποχή μας είναι η πορνογραφία και το sex work. Έχω βάλει πάνω το OnlyFans, είναι πλέον τελείως απενοχοποιημένα. Πάρα πολύ. Έβλεπα στην Αμερική που γίνεται ένα τεράστιο χαμό που πιάνουν μαθήτρες λυκείου που χρησιμοποιούν το OnlyFans, που είναι μια σελίδα που μπορεί κάποια να πουλήσει γυναίκες φωτογραφίες. Και έχει γίνει χαμό στην Αμερική που μπορούν τα κοριτσάκια να ανεβάσουν τις φωτογραφίες. Είναι απενοχοποιημένο ακόμα και αυτά. Υπήρχαν πάντα, προφανώς και υπήρχε. Απλά πλέον δεν είναι κάτι κακό, γιατί αν ικανοποιήσει σεξουαλικά δεν υπάρχει κανένα θέμα, έτσι. Αυτά είναι καινούργιες μορφές έρωτα που έχουν δημιουργηθεί από το 1960 και μετά, που είναι σύγχρονοι, που μας κατακλείζουν από παντού και που η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων τη ασπάζεται και δεν θα φέρει αντίρρηση πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Τώρα να δείξω και κάτι άλλο πάρα πολύ ενδιαφέρον, ότι δείτε λίγο τα ποσοστά διαζυγίου που υπάρχουν στην Ευρώπη και δείτε λίγο, αυτό είναι στην Αμερική, δείτε λίγο τι συμβαίνει το 1960. Εδώ είναι το 1960. Κάπου εδώ βρίσκονται τα αντισυμπτικά, θέλω να σας βαρύνω απλά. Και δείτε πόσο ραγδαία αυξάνονται τα διαζύγια. Εδώ μην σας φαίνεται ότι μειώνουν τα διαζύγια, απλά μειώνονται οι γάμοι πάρα πολύ. Αυξάνονται πάρα πολύ τα ποσοστά διαζυγιών. Στην Ευρώπη, για να καταλάβουμε τι ποσοστά διαζυγιών υπάρχει, η Ελλάδα είναι περίπου στο 40%, η Πορτογαλία είναι στο 90% των διαζυγιών, δηλαδή 9, περίπου 8 στα 10 είναι, γιατί είναι κάτι που τα στατιστικά, 8 στους 10 γάμους που οδηγούν στο διαζύγιο. Η Ευρώπη, οι ανεπτυγμένες χώρες, η Ιταλία είναι στο 70%. Μιλάμε για συγκλονιστικά ποσοστά διαζυγίων, το οποίο είναι κάτι που χαρακτηρίζει την εποχή μας. Προφανώς, διαζύγιο μπορεί να πάρει κανείς για πολλούς λόγους και μπορεί να είναι και για πολύ σοβαρούς λόγους. Δεν το κατακεραυνώνουμε, απλά είναι φοβερό το πόσο ψηλά είναι τα ποσοστά διαζυγίων πλέον. Είναι πάρα πολύ ψηλά. Εδώ λέει κιόλας πόσο έχει αυξηθεί η ποσοστά διαζυγίων. Δείτε εδώ πάλι από το 1960 είναι όλες οι έρευνες στον κόσμο και λέει ότι ενώ το 1960 ήταν 12%, πλέον είναι συνολικά στον κόσμο το 50% των γάμων, το 50% οδηγεί σε διαζύγιο. Νομίζω συγκλονιστικό το ποσό. Και εδώ έχω βάλει, είναι από το Unified Lawyers τα βρήκα αυτά ποσοστά και λέει και, τους λόγους που παίρνει διαζύγιο κάποιος, όπως και να έχει. Είναι πάρα πολύ φοβερά αυτά που συμβαίνουν και γενικά το πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι πλέον για το ερωτικό κομμάτι της ζωής τους ως νέοι αφήνει πολλά ερωτήματα και πολλούς προβληματισμούς. Και νομίζω ότι κανείς όσο ακούει αυτά και όσο μιλάω τώρα, που γενικά προσπαθώ να μην πάρω τόσο θέση, του δημιουργείται ένας βασικός προβληματισμός σε όλους μας. Είναι το πού είναι ο έρωτας μέσα σε όλα αυτά. Γιατί νομίζω ότι όλοι μας έχουμε μια λίγο διαφορετική αντίληψη του τι είναι ο έρωτας, την οποία ως τώρα δεν την έχω πιάσει νομίζω και δεν την έχω προσεγγίσει. Και έχω μιλήσει μάλλον λίγο επιφανειακά, ότι τώρα αυτά δεν είναι πολύ ωραία πράγματα. Και πράγματι ισχύει. Αλλά νομίζω ότι πρωτού πούμε πού είναι ο έρωτας,
πρέπει να πούμε το τι είναι ο έρωτας. Γιατί είμαι σχεδόν σίγουρος ότι περισσότεροι από εδώ, όπως το έχω ήξερα πριν να ξέρω το βαλτό, δεν ξέρουμε καν καλά-καλά τι είναι ο έρωτας. Θα πω σε λίγο πώς νομίζω ότι έχουμε την εντύπωση ότι είναι ο έρωτας. Έρωτας είναι. Και δεν θα μιλήσω εγώ εδώ, θα πάρω το λόγιο για κάποιους ανθρώπους που ξέρουν πολύ περισσότερο από εμάς, που είναι οι σοφοί. Γιατί οι σοφοί μίλησαν για τον έρωτα και το μίλησαν και το προσέξαν με ένα πολύ όμορφο τρόπο. Αυτός ο κύριος είναι ο Πλάτωνας, το ξέρετε, έχει από το 427 μέχρι το 347 περίπου π.Χ. και προσέγγισε με έναν τους πιο ωραίους τρόπους που βρήκα τον έρωτα, το τι είναι. Και λέει, ο έρωτας δεν είναι απλώς η έλξη που νιώθουμε προς ένα άλλο άτομο, αλλά είναι και ένας δρόμος προς την ψυχική και πνευματική εξέλιξη. Και γράφει, αυτά είναι τα λόγια του, έρωτα, του Πλάτωνα. Ο έρωτας ξεκινάει σαν μια έλξη για ένα ωραίο πρόσωπο, μέσα από το οποίο γνωρίζει ο άνθρωπος την ωραιότητα γενικά. Ο γνήσιος έρωτας δεν γίνεται μια σχέση που αποκλείει τους άλλους, σως, αλλά γίνεται το πέρασμα μέσα από το οποίο ο εραστής συναντά ολόκληρο το ανθρώπινο γένος και ολόκληρη τη δημιουργία. Μαθαίνει να θεωρεί το κάλος της ψυχής άξιο μεγαλύτερης τιμής από το κάλος σωματικό και στη συνέχεια ανακαλύπτει και εκτιμά το κάλος της σοφίας και της πνευματικής δημιουργίας. Η απόλυτη ερωτική διαδικασία συνίσταται ακριβώς στο να αρχίσεις με τα ωραία εδώ κάτω και να φέρεσαι ανερχόμενος διαρκώς προς το απόλυτο κάλος. Ακούγονται πάρα πολύ θεωρητικά, είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό που λέει, αλλά νομίζω ότι όλοι σκεφτόμαστε, ναι, εντάξει, οι φιλόσοφοι, ωραία τα είπε, εντάξει, δεν νομίζω ότι πολλοί υπάρχουν αυτά. Θα το πούμε πιο απλά λόγια τι λέει. Καταρχάς, το πρώτο βασικό, αυτό θέλω, δεν ξέρω, βγάλω τη φωτογραφία, δεν ξέρω τι να κάνει. Ο έρωτας είναι μια δυναμική κατάσταση, δεν είναι ένα συνέστημα. Το είπα. Δεν είναι ένα συνέστημα ο έρωτας. Δεν ορίζεται πουθενά ως συνέστημα. Απλά έχει επικρατήσει λίγο η άποψη ότι ο έρωτας είναι αυτό το πάρα πολύ έντονο πάθος που νιώθει με κανείς στην αρχή μιας σχέσης και σε τυφλώνει. Δεν είναι αυτό ο έρωτας. Κανείς φιλόσοφος δεν το όρισε έτσι. Προφανώς υπάρχει και αυτός ο ορισμός, okay. Αλλά τουλάχιστον όλη την ομιλία θα το ορίσουμε έτσι. Ο έρωτας είναι μια δυναμική κατάσταση που μπορεί, spoiler για μετά, να εκφράζεται και ως συνέστημα ανά στιγμές. Παρ' όλα αυτά είναι μια δυναμική κατάσταση. Που ξεκινάει προφανέστατα, όπως λέει και ο Πλάτωνας, με την έλξη που δημιουργεί ένα άλλο άτομο. Δεν είναι κακό αυτό. Λίγο το αποκτούμε το σωματική έλξη ή. Προφανώς θα υπάρχει σωματική έλξη στην αρχή. Για διάφορους λόγους που δεν σα να προσεγγίσουμε και είναι και πολύ δύσκολο να εξηγήσουμε, αρχίζει ένα άλλο άτομο να λέμε αυτό σου αρέσει. Έτσι ξεκινάει λίγο. Αν και πολλοί φιλόσοφοι λένε να μην λες σου αρέσει, γιατί είναι λίγο επιφανειακό, τέλος πάντων, εγώ το χρησιμοποιώ. Αρχίζει να σου αρέσει κάποιο άλλο άτομο. Δεν ξέρει γιατί. Όταν ένα άλλο άτομο αρχίζει και σου τραβάει την προσοχή, που ξεκινάει μάλλον με περισσότερο με σεξουαλική έλξη, μπορεί να μην είναι μόνο προφανέστατα, αρχίζει λίγο να σε προσεγγίζει το μυστήριο του άλλου ατόμου. Βλέπεις έναν άλλο άνθρωπο που σε καλύπτει ενδεχομένως εξωτερικά, βλέπεις ότι υπάρχει κάποια σύνδεση, αρχίζει να σε έλκει το μυστήριο που κρύβεται πίσω από το πρόσωπο αυτού του ανθρώπου. Και αρχίζει σταδιακά να το γνωρίζεις. Το άλλο άτομο, να γνωρίζεις τη διάφορα ενδιαφέροντά του, να βλέπεις το τι του αρέσει, τι δεν του αρέσει, να γνωρίζεις την προσωπικότητά του. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία κατάσταση που σε όλους αρέσει πάρα πολύ. Αυτή η ανακάλυψη του μυστηρίου του άλλου ανθρώπου, να τον ξεσκεπάσεις, έτσι. Προφανέστατα, κατά αυτή τη φάση, περισσότεροι άνθρωποι λένε για τα λεγόμενα green flags και red flags, δεν μου αρέσουν αυτές οι έννοιες, αλλά επειδή τις ξέρουμε όλοι, τις βάζω. Το green flag είναι και καλά τα καλά στοιχεία του ατόμου. Και συνήθως, όταν κάποιος βρίσκεται εδώ, βλέπει μόνο καλά στοιχεία στον άλλον. Τυφλώνεται λίγο, είναι πάρα πολύ, και είναι, έχει και αυτό, και είναι και έτσι, και είναι πάρα πολύ καλή και τέτοια. Και συνήθως, αψηφά κάποια πολύ εξόφθαλμα red flag, όπως τα λένε. Ξαναλέω, δεν μου αρέσει τη λέξη, αλλά okay. Red flag, δηλαδή κακά σημάδια τα οποία κανείς δεν τα βλέπει. Όπως και να έχει, γνωρίζει το άλλο άτομο. Αν μείνουμε εδώ, τότε μιλάμε για τον μονόπλευρο ή τον ανεκπλήρωτο έρωτα. Που στην πραγματικότητα δεν είναι έρωτας. Και αυτό θέλω να το πω, μου είπαν πολλοί ότι σε έκανε εντύπωση το πα προηγούμενο μιλιά, ότι δεν μπορείς να είσαι ερωτευμένος με κάποιο άτομο που δεν είναι ερωτευμένο μαζί σου. Ο έρωτας είναι μια δυναμική κατάσταση που αφορά δύο άτομα. Άμα κάποιος δεν νιώθει έτσι για σένα, δεν είναι έρωτας. Είναι κάτι άλλο. Είναι ανεκπλήρωτος έρωτας, πρέπει να το πούμε. Αυτή η κατάσταση που φανέστηκε πολύ απότομη. Δεν θέλω να κάτσω πολύ εδώ. Είναι άσχημη για όποιον την περνάει. Δεν είναι ωραίο, αλλά είπαμε πολύ τρόπο να την ξεπεράσει. Θα ανέβει ένα ωραίο κείμενο στο φιλοσόφα για ακριβώς την κατάσταση ενός ανώνυμου, που να μην πω ποιος είναι. Ο οποίος λέει ότι συνήθως οι άνθρωποι κάνουν τρία πράγματα ή λένε ότι δεν ήταν αληθινός έρωτας, ή λένε ότι εντάξει δεν ήταν και τόσο καλή τελικά. Προσπαθούν γενικά να αποφύγουν το γεγονός ότι απλά ο άλλος άνθρωπος δεν αισθανόταν έτσι για σένα, δεν σε έβλεπε με την ομορφιά που την έβλεπες εσύ. Πράγματι, είναι μια κατάσταση που θεωρώ ότι μπορεί να ωφελήσει πάρα πολύ τον άνθρωπο παρόλα αυτά. Αν κάτσει λίγο και συλλογιστεί και κάτσει και αναλύσει λίγο με τον εαυτό του και βρει λίγο τι με προσέγγει, τι μου άρεσε τον άλλον άνθρωπο, τι πρέπει να προσέξω. Και όλα σχετικά θεωρώ ότι μπορεί να είναι πολύ ωφέλιμη. Και θέλω να αφιερώσω ένα μικρό ποίημα αυτή τη φορά σε αυτή την κατάσταση που θεωρώ ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Όσοι ξέρουν, μου άρεσε πάρα πολύ ο Νικηφόρος Βρετάκος, ο ποιητής, και έχω 2-3 ποίηματά του στην παρουσίαση. Το μου αρέσει πάρα πολύ να το μελετάω και γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο ποίημα που περιγράφει με απίστευτο τρόπο αυτή την κατάσταση. Του ανθρώπου που νομίζει ότι υπάρχει έρωτας απέναντί του, αλλά δεν υπάρχει. Και γράφει.
Λέγεται κόκκινο βράδυ. Δεν ήσουν, δεν είδες εκείνο το βάθος. Ανέβαινα μόνος μου, τι να κρατήσω. Δεν χωρούσε η αγκάλι μου, στριμωχνόταν το φως. Τα κοτσάνια του έσπαζαν, ρητήθωναν με κόκκινες γραμμές στον αγέρα οι μικρές παπαρούνες που μου πέφταν. Όμως εγώ, περπατώντας, θα ρούσα πως ερχόσουν πίσω μου. Πως τις έπιανες τάχα πριν πέσουν στο χώμα και πως τα μαλλιά σου σε λίγο ήταν κόκκινα. Δεν ήσουν, δεν είδες εκείνο το βάθος. Νομίζω πάρα πολλοί το έχουν πει αυτό, που νομίζεις ότι ο άλλος άνθρωπος βλέπει το βάθος μέσα σου, νομίζεις ότι περπατάει, μοιράζεται το φως της ανάβασης του βουνού, νομίζεις ότι μεταμορφώνεται μέσα στους παρούνες, ότι είχαν γίνει κόκκινα τα μαλλιά του, όπως λέει, αλλά όχι, περπάταγες μόνος. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, παρόλα αυτά κρύβει τεράστια ομορφιά. Δεν θα μείνω παραπάνω εδώ. Το αφήνω έτσι ως ποίημα για να το καλύψω και λίγο αυτό το θέμα. Αν παρόλα αυτά υπάρχει και η έλξη από το άλλο φύλλο, τότε γίνεται από κοινού αυτό το μυστήριο της ανακάλυψης και ξαφνικά αποκαλύπτεται ο ένας στον άλλον. Και έτσι λέμε ότι υπάρχει το επόμενο στάδιο ενδεχομένως που είναι η ανακάλυψη. Ο ένας άνθρωπος ανακαλύπτει τον άλλον. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο quote του Χέγγελ που λέει: η πραγματική ουσία της αγάπης είναι να εγκαταλείπει κανείς τη συνείδηση του εαυτού του, να αφήνεται να ξεχαστεί μέσα σε έναν άλλο εαυτό. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η φράση που λέει: να αφήνεται να ξεχαστεί μέσα σε έναν άλλον εαυτό. Ανακαλύπτοντας τον άλλον, εμπιστεύομαι να αφαιθώ στον κόσμο τον δικό του. Έχω βάλει σκόνη δύο διαφορετικούς κόσμους εδώ πέρα, όπου ο κάθε άνθρωπος ανακαλύπτοντας τον διπλανό του, και αυτά το παρακολουθώντας την προηγούμενη μιλά, κατάλαβα ότι ακούγονται πολύ θεωρητικά. Δεν είναι θεωρητικά, αν σκεφτεί κανείς και θα εφαρμόσει σε πρακτικό κομμάτι. Ανακαλύπτοντας το άλλο πρόσωπο, αφήνεσαι στο δικό του κόσμο. Και ο άλλο πρόσωπο αφήνεται στον δικό σου κόσμο. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι που σταδιακά, και εδώ ίσως από εδώ ορίζουμε τον έρωτα, ίσως εδώ ξεκινάει όντως να λέμε ότι μιλάμε για έρωτα, μέσα σε αυτή την κατάσταση που προσεγγίζω, που γνωρίζω, προκύπτει η δημιουργία του κοινού κόσμου δύο ανθρώπων. Γι' αυτό και βάζω η αποκάλυψη, αποκαλύπτομαι στον άλλον και αναγεννούμε. Γι' αυτό και πράγματι, όταν βλέπεις αληθινά ερωτευμένα ζευγάρια, ζευγάρια που έχουν προοπτική, που έχουν θεμέλια, σχέση που πάει καλά, λες ότι αυτή τους άλλαξε. Άλλαξαν αυτά τα πρόσωπα μέσα από τη σχέση. Αυτό το παρακολουθείς πάρα πολύ, ειδικά όταν παντρεύονται τα ζευγάρια, το βλέπεις αυτό. Θα το πω και στη συνέχεια. Είναι πάντως μια φοβερή κατάσταση το πώς ένας άλλος άνθρωπος και η εμπιστοσύνη σε έναν άλλον άνθρωπο σώζει εσένα τελικά. Και είναι ίσως και λίγο παράδοξο. Θέλω να προτείνω μια ταινία. Λέγεται Silent Voice. Είναι άνιμε ταινία. Μην πει κάποιος ακόμα ότι είναι άνιμε ταινία, δεν βλέπω άνιμες ταινίες. Έχει περάσει αυτό το στάδιο με τα animation. Πλέον βλέπουμε ταινίες όλων των ειδών. Δείτε αυτή την ταινία. Είναι 2 ώρες και 10 λεπτά. Έχει 8,1 αστέρια στο IMDb. Είναι πολύ καλό. Δείτε την, ωραία. Πρακτικά η πλοκή που είναι ακριβώς η ανακάλυψη και η αναγέννηση, είναι ακριβώς ό,τι δίνει αυτή η ταινία. Η ταινία, η πλοκή είναι αυτό το αγοράκι το οποίο όταν πάει στο δημοτικό, είναι δημοτικό και έχει αυτή η κοπελίτσα στην τάξη του, η οποία είναι κουφή. Και όταν τη βλέπει αυτή την κοπελίτσα, την ερωτεύεται πρακτικά, δεν το καταλαβαίνει όμως το αγοράκι ότι την ερωτεύεται, και αρχίζει για να στραβήξει την προσοχή και την ενοχλεί πάρα πολύ, τη κάνει bullying όπως λέμε, σε βαθμό που τόσο πολύ την κάνει bullying που αυτή φεύγει από το σχολείο του, όταν είναι στο δημοτικό, τσακώνονται, φεύγει από το σχολείο του, και αυτό το αγοράκι εξωστρακίζεται από τους μαθητές του όλους επειδή έδιωξε αυτή την κοπελίτσα. Κάνει fast forward ταινία μετά στα παιδιά αυτά που είναι στο λύκειο, όπου αυτό το αγοράκι, έχοντας πρακτικά διώξει τον έρωτα από τη ζωή του και έχοντας εξωστρακιστεί από όλους, βιώνει κατάθλιψη και η ταινία ξεκινάει με αυτό το αγοράκι που πάει να αυτοκτονήσει. Δεν αυτοκτονεί τελικά, έχει χάσει το νόημα στη ζωή και μαθαίνει νοηματική και πάει να βρει αυτή την κοπελίτσα για να τη ζητήσει συγγνώμη για αυτό που το έκανε. Αυτή είναι η αρχή της ταινίας. Βρίσκει αυτή την κοπελίτσα λοιπόν να ζητήσει συγγνώμη που την έβλαψε. Και αυτή είναι η ταινία, τέλεια κατ' εμέ. Δεν έχω δει πιο ωραία απεικόνηση του πώς αναγεννιέσαι μέσα από τον άλλον άνθρωπο. Με μια πάρα πολύ αγνό τρόπο και πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Για να συνεχίσω. Η αποκάλυψη και η αναγέννηση. Και θα λέγαμε ότι σε αυτή την κατάσταση οι άνθρωποι, σε αυτή την κατάσταση του κοινού της κόσμου, βιώνουν μάλλον τον πραγματικό έρωτα. Αν μπορούσαμε να ορίσουμε κάπως τον πραγματικό έρωτα, είναι αυτή η κατάσταση πλέον. Που θα λέγαμε, αυτή η φράση είναι η σως φράση της ημέρας, κύριοι και κυρίες, ότι υπάρχει κοινωνία προσώπων. Φράση σημαντικότατη. Και τι ορίζουμε ότι είναι κοινωνία προσώπων, από το ίδιο βιβλίο που είπα και πριν, του Πατρός Φιλοθέου του Φάρου, το ορίζουμε με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Ο έρωτας δεν είναι η λειτουργία κάποιων οργάνων του σώματος, αλλά η βάση της ζωής. Η ορμή προσένωσης, στην οποία μόνο υπάρχει ζωή. Είναι το πάθος για τον άλλον, όχι για το άλλο. Το πάθος για τον άλλον ως πρόσωπο, όχι για τον άλλον ως αντικείμενο. Και στο πρόσωπο του άλλου περιλαμβάνεται το σώμα του, αλλά ο άλλος δεν είναι μόνο το σώμα του. Αυτή είναι η κοινωνία των προσώπων. Τον άλλον τον βλέπω ως ολόκληρο, ως
ψυχοσωματική σύνθεση. Γι' αυτό και ακριβώς μιλάμε για πραγματικό έρωτα. Βλέπω το πρόσωπο και το σώμα του άλλου, γιατί είναι και λίγο να μιλάμε για το σώμα, τον βλέπω ως κάτι ολόκληρο και συμπληρώνομαι και εγώ μέσα από αυτή τη σχέση. Και μάλιστα αυτό που πραγματικά συμβαίνει στον πραγματικό έρωτα, αυτή είναι η κατάσταση, είναι ότι μια κατάσταση που είναι πάρα πολύ τρομακτική, δεν το ξέρω αν το καταλαβαίνουμε το πόσο τρομακτικό είναι, το να αφαιθείς απόλυτα ευάλωτος απέναντι σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Ένας από τους αγαπημένους μου θεολόγους, λογοτέχνες, ο C.S. Lewis, είχε πει: να αγαπάς σημαίνει να είσαι ευάλωτος. Τι σημαίνει στην πραγματικότητα, τι είναι ο πραγματικός έρωτας, και γι' αυτό και πάρα πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται σε αυτό το κομμάτι. Σημαίνει: εμπιστεύομαι ανοιχτή την καρδιά μου σε εσένα. Σου δίνω τη δυνατότητα να κάνεις ό,τι θέλεις με την καρδιά μου. Και εσύ μου δίνεις την ίδια δυνατότητα. Αυτό είναι λίγο παράλογο. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, δηλαδή σου αφήνω να με μαχαιρώσει. Είναι ορθά ανοιχτή η καρδιά μου. Αυτό είναι ο πραγματικός έρωτας. Και η δικιά σου καρδιά είναι επίσης ορθά ανοιχτή. Είμαστε 100% εντελώς ευάλωτοι ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό και μπορούμε να βιώσουμε την ολοκλήρωση της σχέσης. Και κατ' εμέ, ίσως και πολλούς φιλοσόφους, η σεξουαλική επαφή βρίσκει εφαρμογή σε αυτή την κατάσταση. Εδώ πέρα λέμε ότι υπάρχει στην πραγματικότητα αυτή η σύνδεση που πρέπει να γίνει η ψυχοσωματική. Και λέμε ότι όταν οι άνθρωποι αυτοί πράγματι αφαιθούν έτσι, οι δύο ψυχές ορθά ανοιχτές μία προς την άλλη, μπορούν να γίνουν σχεδόν ένα. Αφήνω αστερίσκο εδώ, γιατί θέλω να πω κάτι μετά. Αλλά ίσως, κύριοι και κυρίες, ο πραγματικός έρωτας να είναι αυτή η κατάσταση. Με τον άλλον άνθρωπο έχουμε αφήσει τόσο πολύ ανοιχτές καρδιές μας, που πλέον γίνανε μία. Τρομακτικό, πολύ, ρυψοκίνδυνο πάρα πολύ, αλλά αν το κάνεις, δεν θα το βιώσεις ποτέ. Για να κλείσω αυτό, θα βάλω ένα πολύ ωραίο ποίημα. Είναι στιγμή ότι η ταινία Hidden Life, πολύ ωραία ταινία. Λέει αυτό το ποίημα, περιγράφει τέλεια ό,τι έχω πει, τα λέει μέσα σε ένα λεπτό, ενώ εγώ καθόμουν και μίλαγα. Αυτό το λέει πάρα πολύ ωραία, μέσα σε λίγες γραμμές. Τι λέει? Η μεταμόρφωση του τοπίου, του Νικηφόρου Βρετάκου. Η παρουσία σου άλλαξε ξαφνικά τη μορφή, το ρυθμό, την απόχρωση του τοπίου. Φωτιστήκαν τα δέντρα, τα ουράνια διευρύνθηκαν, ο ορίζοντας βάθινε, αναδείχθηκαν τα βουνά. Είναι τόση η διαφάνεια που ακόμη και μέσα μου δεν κρύβεται τίποτα. Αν προσέξεις, θα δεις να σαλεύουν όπως ένας απέραντος αγρός από στάχια τα άγραφά μου ποίηματα. Περιγράφει άψογα νομίζω εδώ. Ποια είναι η πραγματική ουσία και ποιο είναι το βίωμα και ποια είναι η κατάσταση του έρωτα. Είναι τόσο, λέει, η διαφάνεια, μέσα μου δεν κρύβεται τίποτα. Και λέει ότι πλέον είναι τόσο, μπορείς να έχεις μέσα στην ψυχή μου, τα άγραφά μου ποίηματα. Το πιο σημαντικό, το πιο προσωπικό, το πιο όμορφο σημείο της καρδιάς του ψυχής μου είναι ανοιχτό για να το δεις. Και αυτό είναι ο πραγματικός έρωτας. Και σε ένα άλλο ποίημα που δεν μπορούσα να το βρω και να το βάλω, που περιγράφει επίσης πάλι αυτό, λέει ότι τα χέρια σου μπήκανε μέσα στο πνεύμα μου και πλάθουνε λουλούδια. Πώς έτσι αφήνεις να μπουν τα ξένα χέρια, τι θα κάνουνε? Πλάθουνε λουλούδια, μ' άρεσε πάρα πολύ. Όλα αυτά, ωραία όλα αυτά, αλλά νομίζω είπα και κάτι στην αρχή που μας προβλημάτισε λίγο. Και αλήθεια είναι λίγο τρομακτικό έτσι όπως το λέω τώρα, αυτή την επόμενη διαφάνεια. Θα το εξηγήσω όμως. Λέω εμείς οι ανέραστοι. Και νομίζω ότι μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι καλά όλα αυτά που λέμε, ναι, οκ, okay, πραγματικός έρωτας και η κοινή καρδιά και ωραία και διαφάνειες, αλλά πόσοι άνθρωποι τα βιώνουν αυτά? Ξέρουμε όλοι πάρα πολλά ζευγάρια, και σκεφτούμε και λίγο εκτός χωροεκκλησίας, έτσι. Ξέρουμε πολλά ζευγάρια που να είναι όντως ερωτευμένα, που να υπάρχει πρόσωπα, που να υπάρχει ανακάλυψη, να αναγεννιόνται μέσα από αυτό. Έχω βάλει μια πάρα πολύ βαριά φράση, αφήστε να την εξηγήσω, που λέω πορνογραφικές σχέσεις. Είναι ενός φιλόσοφου του Χαν, που είναι Κορεάτης φοβερός. Λέει, πορνογραφική δεν είναι παρά η έλλειψη επαφής και συνάντηση με τον άλλον, άλλον κεφαλαίο Α. Συγκεκριμένα, η αυτοερωτική επαφή και η στοργή προς τον εαυτό προστατεύουν το εγώ από την επαφή την αναστάτωση που προκαλεί ο άλλος. Επομένως, λέει, η πορνογραφία ενισχύει την αρχισοποίηση του ανθρώπου. Ακούγεται λίγο άστοχο, αλλά θέλω να πω εγώ. Οι περισσότερες σχέσεις που σκεφτόμαστε δεν είναι πορνογραφικές. Δεν είναι μια έλλειψη συνάντηση με τον άλλον. Στην πραγματικότητα επιβεβαιώνεται ο εαυτός. Χρησιμοποιεί μια πάρα πολύ ωραία φράση, με συγκλώνησε όταν την άκουσα, ο πατέρας Λουδοβίκος, που λέει ότι ο άνθρωπος έχει γίνει αυτοερωτικό όν. Και μου άρεσε πάρα πολύ σαν φράση. Τι σημαίνει το αυτοερωτικό όν? Ότι οι άνθρωποι πλέον, και έτσι είναι και στις ανθρώπινες σχέσεις τους, έχει σημασία να είμαι εγώ καλά. Θυμόμαστε τόσα. Θυμόμαστε και τις φούσκες που είπαμε πριν, έτσι. Στη φούσκα μου, σημασία έχει να είμαι εγώ καλά. Εγώ, πώς θα αντλήσω εγώ. Ο άλλος υπάρχει, το καταλαβαίνω ότι υπάρχει, αλλά σημασία δεν έχει ο άλλος. Ερωτικά σημασία έχω εγώ να είμαι καλά. Γι' αυτό και οι σχέσεις αυτές ονομάζουμε πορνογραφικές. Αυτοερωτικές σχέσεις. Μπορεί να βλέπεις ένα ζευγάρι και να είναι ένας και ένας, δεν είναι μαζί. Είναι μαζί ξεχωριστά. Γι' αυτό και
όπως λέμε εδώ, όπως παρουσιάζει διαφάνεια, ο άνθρωπος σύγχρονος αντλεί από παντού αυτό που θέλει. Θυμόμαστε τη διαφορά με αυτό που δείξαμε πριν. Πριν τι είπαμε ότι είναι ο έρωτας, είναι ότι αφήνω μέσα έναν άλλον εαυτό. Η σύγχρονη σχέση δεν αφήνεσαι σε κάποιον. Όχι, αυτόν άλλον αντλείς. Παίρνεις πράγματα, οι γύρω άνθρωποι υπάρχουν για να πάρω εγώ αυτό που θέλω. Τι πράγματα, τα περισσότερα ζευγάρια που βλέπω και γύρω μου, το έχω παρατηρήσει πάρα πολύ αυτό, είναι ανέραστα. Όσο μαζικά είναι και ό,τι και αν κάνουν μεταξύ τους, γιατί ο καθένας παίρνει από τον άλλον κάτι. Ο έρωτας δεν είναι να παίρνεις από τον άλλον κάτι. Έρωτας σημαίνει αφήνομαι, δίνομαι, δείχνω ανοιχτή την καρδιά μου. Δεν παίρνω κάτι από τον άλλον. Και λέει ο ίδιος φιλόσοφος, ο άνθρωπος παραμένει ίδιος. Και το μόνο που αναζητά στον άλλον είναι η επιβεβαίωση του εαυτού του. Το άκρος αντίθετο του έρωτα είναι ακριβώς αυτό. Η αντίθετη κατάσταση από την ερωτική σχέση, από τον ρομαντικό έρωτα, είναι να αναζητά στον άλλον που είμαστε μαζί, αναζητάω τον εαυτό μου. Έτσι, και επιβεβαιώνομαι. Έχω ακούσει πολλά παραδείγματα που πάνε ζευγάρια και όλα σε ψυχολόγους και τους λέει, ζευγάρια τώρα που είναι και παντρεμένα και έχουν προβλήματα. Και τους λέει ο ψυχολόγος, άλλοι αυτοί τώρα, τέλος πάντων, τους λέει, έχετε προβλήματα, να κοιτάξετε εσύ καλά. Φοβερή συμβουλή είναι ότι χειρότερο μπορείς να πει σε κάποιον. Όταν μιλάμε για ένα ζευγάρι, όταν μιλάμε για έρωτα, δεν κοιτάς εσύ καλά. Κοιτάς τον άλλο καλά. Προφανέστατα εντός κάποιων φυσιολογικών πλαισίων, okay, αλλά όταν είσαι σε μια σχέση και αν θες να μιλήσουμε για έρωτα, θα πρέπει να αφήσεις την καρδιά σου ανοιχτή να την κάνει άλλος ό,τι θέλει. Θέλει μια προσοχή αυτό βέβαια προφανώς και θέλει και μια σύνεση, αλλά όπως και να έχει αυτό πρέπει να κάνεις. Αυτή εδώ η κατάσταση που είναι στα περισσότερα ζευγάρια που αντικρίζουμε σήμερα που περνάνε καλά και ναι, okay, οι περισσότεροι δεν καταλαβαίνουν τι επιπτώσεις έχει, αλλά στην πραγματικότητα η επίπτωση που έχει είναι ότι ο άνθρωπος μένει απελπιστικά μόνος. Συλλέγοντας εμπειριούλες, μαζεύοντας πράγματα, βλέποντας σεξουαλικά τα διάφορα, βλέποντας τις σχέσεις, μένει απελπιστικά μόνος και από τις σχέσεις, που η σχέση είπαμε με τον έρωτα είναι η απόλυτη σύνδεση δύο ατόμων, κλείνεται παραπάνω στον εαυτό του. Κάνει το άκρος αντίθετο. Όχι μόνο δεν παίρνει εμπειρία που θα σκοσυνεύσει, βλάπτεις με ίσω ανεπανόρθωτο βαθμό κάποιες φορές το πώς θα βλέπεις άλλους ανθρώπους. Ανερώντας το μυστήριο του προσώπου, ανερούμε τον έρωτα, έτσι. Όταν ο άλλος απλά γίνεται κάτι το οποίο εγώ θα πάρω κάτι, και συνήθως μιλάμε για σωματικό ότι θα πάρω, και βέβαια συναισθηματικό. Δηλαδή, πολλοί μάλιστα μου το λένε με πολύ έτσι, όταν πάω να πω κάτι, συζητάμε και μου λένε κάτι για τις σχέσεις τους, θα μου λένε εντάξει, δεν είναι μόνο το σωματικό βέβαια. Στηρίζουμε και ένα στον άλλον. Προφανώς στηρίζεται και ένα στον άλλον. Δεν λέω ότι είναι κάτι αμυγός υλικό που περιορίζεται εκεί, αλλά ακόμα και αυτό είναι κάτι που αντλείς από τον άλλον. Είχα δει σε μια συναυλία που είχα πάει ένα quote που με προβλημάτισε πάρα πολύ, που λέει «Σ' αγαπώ γιατί με ηρεμείς». Και με προβλημάτισε πάρα πολύ. Το είχα πει στον Άγγελο που ήμασταν μαζί του. Λέω ρε φίλε, αυτό είναι το άκρος αντίθετο από την έρωτα. Σ' αγαπώ επειδή μου προσφέρεις κάτι. Σ' αγαπώ επειδή με ηρεμείς. Μου κάνει φοβερή εντύπωση πώς έγινε έτσι αυτοαναφορικός ο έρωτας. Μου κάνει πολύ εντύπωση. Και τώρα θα πει κάποιος ενδεχομένως ότι, OK, τα καταλαβαίνουμε αυτά. Εντάξει, ναι, ωραία, οι σχέσεις θέλουν να έχουν έρωτα. Αλλά τι πρόβλημα υπάρχει από το εγώ να πάρω να ζήσω λίγο τη ζωούλα μου, να κάνω τα διάφορα πράγματα που θέλω. Εντάξει, είμαι μικρός τώρα, δεν μπορώ και να παντρευτώ. Πού είναι το πρόβλημα εγώ να κάνω τα casual dating, να κάνω και κάτι με διάφορα άτομα ερωτικά, δεν μπορώ και να μην κάνω, είμαι μικρός ακόμα. Πού είναι το πρόβλημα, και όταν έρθει η ώρα να κάνω τη σοβαρή μου σχέση, θα την κάνω. Δεν θα το απαντήσω εγώ, θα το απαντήσω με ένα βιντεάκι ενός από τους αγαπημένους μου φιλόσοφους, δεν ξέρω πώς το πω, τον Τζόρνταν Πίτερσον, για όσοι δεν το ξέρουν, που είτε τι λέει. Νομίζω το καλύπτει πλήρως αυτό το θέμα, δεν ακούω αμφισβήτηση καν. Αν έχει κάποιο μου πει. Ακούστε τι λέει, αν δεν ξέρει κανείς αγγλικά θα το μεταφράσω. I don't think there's any such thing as a casual sexual relationship. I don't believe that. I've never seen any evidence that that's the case. I think that there are people rationalize that constantly because they want to believe, well, they want to believe that short-term hedonistic gratification is ethically acceptable. And I don't think it is. I think that it trains you to treat yourself and other people as instrumental objects of short-term pleasure, obviously. Mm-hmm. Well, is that how you want to train yourself? How's that going to work in your... You going to have a long-term relationship at some point? How are you going to train yourself for that? Okay, so having said that, and then, you know, how carefully should we conduct ourselves in sexual matters? I would say, well, as carefully as you conduct yourself in any matter of importance. And that might be... That stretches all the way up to the top. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται πολύ εξήγηση. Είναι κλινικός ψυχολόγος ο άνθρωπος, προφανέστατα έχει πολύ παραπάνω εμπειρία με αυτά τα ζητήματα από εμάς. Αυτό που λέει πρακτικά είναι ότι
του λένε, έρχονται και του λένε ότι ποιο είναι το θέμα με τα casual relationship. Δεν υπάρχει. Και λέει ότι ο λόγος που οι άνθρωποι θέλουν να έχουν casual relationship είναι ότι επειδή θέλουν να αναιρέσουν την ερωτική διαδικασία, να τη μειώσουν ως κάτι απλά σωματικό, το οποίο εγώ μπορώ από όλο τον έρωτα να πάρω μόνο το σεξουαλικό κομμάτι, να χρησιμοποιήσω μόνο αυτό και να μην έχει επίπτωση κιόλα. Και λέει, σε άλλη ομιλία το λέει πάρα πολύ αυστηρά και λέει ποιος είσαι εσύ που θα διαστρεβλώσεις τη φύση του ανθρώπου για να περάσεις καλά. Μην νομίζεις ότι θα έχει επιπτώσεις αυτό. Αυτό λέει πάρα πολύ απλά, ότι νομίζουν οι άνθρωποι ότι μπορούν να αλλάξουν όλη την πραγματικότητα, να αλλάξουν τον έρωτα, για να έχουν απλά μια σύντομη ειδονιστική ικανοποίηση, μια σύντομη ειδονία, έτσι. Και λέει ότι αυτό θα έχει πολύ μεγάλες επιπτώσεις στη ζωή των ανθρώπων, γιατί λέει εξασκείς, πολύ απλό παράδειγμα, το καταλαβαίνουμε όλοι, εξασκείς τον εαυτό σου να βλέπει τους άλλους ανθρώπους ως ένα αντικείμενο ειδονής. Έτσι, αυτό το έχω κάνει πάρα πολλές φορές αυτό το τεστ ανθρώπους. Έχω κάνει πάρα πολλές φορές αυτή τη ζήτηση που μου υποστηρίζουν πάρα πολλά άτομα, ειδικά στο κοντά στην ηλικία τώρα, ότι λένε ότι δεν υπάρχει θέμα να κάνεις με όσα άτομα θες κάτι. Για να το μετανιώσεις μετά. Του λέω δεν είναι το θέμα να το μετανιώσεις. Μπορεί να μην το μετανιώσεις και ποτέ από υπερηφάνεια. Ωραία, του λέω δεν υπάρχει κανένα θέμα. Το έχω κάνει πολλές φορές. Η κατάληξη είναι πάντα ίδια. Ωραία, αν κάνεις κάτι με 10 άτομα. Κάνεις κάτι ενώ απλά να έχεις μια σεξουαλική επαφή με κάποιον, έτσι τελείως επιφανειακά. Ωραία, αν κάνεις κάτι με 10 άτομα δεν υπάρχει θέμα. Μου λέει όχι. Αν κάνεις κάτι με 20 άτομα. Όχι. Με 50 άτομα, όχι. Με 100 άτομα, εντάξει. Τι εντάξει. Τι εντάξει, αφού δεν υπάρχει επίπτωση. Ή υπάρχει επίπτωση ή δεν υπάρχει. Να μου λέει εντάξει, είναι υπερβολή. Ποια υπερβολή. Είναι σαν αν εγώ πάω 100 φορές να παίξω μπάλα, θα το ευχαριστηθώ πλήρως, δεν θα έχω κανένα θέμα. Αν μου πει κάποιος πάμε 200 φορές το χρόνο να παίξουμε μπάλα, δεν θα το πειράξω. Άμα είναι κάτι αντίστοιχο στη σεξουαλική πράξη, δεν θα υπάρχει κανένα θέμα κάποιος όσες φορές θέλει, όπως θέλει να το κάνει. Αλλά βλέπουμε ότι όσο και αν θες να διαστρεβλώσεις την αλήθεια, αυτή σου έρχεται πάντα με τη μορφή τη συνείδησή σου. Και όλοι οι άνθρωποι που το έχω πει αυτό, όταν φτάνουν εκεί στα 100-150 άτομα, πάντα κάτι του προβληματίζει. Εντάξει, είναι πολύ. Τι πολύ είναι. Αφού δεν υπάρχει κάποια βαρύτητα στην πράξη αυτή. Και αυτό λέει του ταπεινώνει, ότι λέει: ωραία, εξασκείς τον εαυτό σου σε μικρές σχεσούλες. Κάποια στιγμή θα κάνεις και σοβαρή σχέση. Πώς θα γίνει αυτό ακριβώς. Γιατί περιμένω, το έχω κάνει τόσες φορές συζήτηση, έχω κουραστεί αυτή τη συζήτηση με αγόρια στην ηλικία μου, οι οποίοι μου λένε το ίδιο πράγμα πάντα, είναι το ίδιο. Ότι εντάξει, εγώ τώρα εντάξει, θέλω να κάνω μια σεισούλα, εντάξει, όχι πολύ σοβαρή, να κάνω, θέλω να λύσω και πράγματα και εντάξει, κατά 27-28 θέλω να παντρευτώ. Ναι, δηλαδή μαγικά συμβαίνει αυτό. Λέει ξαφνικά μια μέρα ξυπνά και λες, τώρα ναι, θέλω να παντρευτώ. Και όσα έκανα τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχουν καμία επίπτωση στη ζωή μου. Αφού είναι αστερίσκο και θέλω να πω κάτι γι' αυτό μετά, δεν είναι ανεπανόρθωτη βλάβη που μπορεί να γίνει από μια ανεύθυνη σεξουαλική ζωή. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο αστερίσκο. Υπάρχει τρόπος κάποιος να σωθεί που είναι ένας τρόπος υπάρχει. Γι' αυτό νομίζω. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Κάποια. Άμα γράψει κάποιος, έκανα πάρα πολύ έρευνα σε αυτή την ομιλία για αυτό το ζήτημα, παραπάνω από την προηγούμενη, γιατί μου είπαν πολύ ότι τους άρεσε πολύ και το έκανα ακόμα πιο εντατική έρευνα. Και έγραψα, και μπήκα και στο site προσεγμένα και σοβαρά. Έγραψα sexual experience and marriage. Αυτό έγραφα ακριβώς. Δεν είναι κατεύθυνα την απάντηση που θέλω να πάρω, για να δω πείτε όντως τι βγάζουν οι έρευνες. Και ειλικρινά το λέω, ας το κάνω καθένα τεστ αυτό, όλες οι έρευνες, όλες ανεξαρτήτως που έχουν γίνει, που μιλάνε για τη σεξουαλική ζωή και τι επίπτωση έχει στο γάμο, όλες δείχνουν ότι όσο πιο πολύ σεξουαλική εμπειρία είχε κάποιος, τόσο χειρότερα κατά ποσοστό ήταν στο γάμο του. Είτε αυξανόταν το ποσοστό του διαζυγίου, είτε αυξανόταν πάρα πολύ το πόσο δυστυχισμένος δήλωνε. Αυτή είναι μια έρευνα του Wheatley Institution, 19 Απριλίου 2023, είναι η τελευταία που βρήκα για το ζήτημα, γι' αυτό την έχω βάλει. Όπου λέει, τι λέει, άτομα που δεν έχουν εμπειρία σεξουαλική. Και που έχουν κάνει σεξ μόνο με το άτομο με το οποίο παντρεύτηκαν, είναι τρεις φορές πιο πιθανό να έχουν πολύ σταθερό γάμο από αυτούς που έχουν σεξουαλική εμπειρία. Ανερώντας έτσι τελείως, γιατί αυτό δεν μπορώ άλλο να το συζητάω, δηλαδή δεν ξέρω καν τι να πω, τελείως όλοι που σου λένε πρέπει να κάνεις μια σχέση για να πάρεις εμπειρία. Πού το στηρίζει να πρέπει αυτό. Αν μου φέρει κάποιος κάτι να μου το στηρίζει, να του πω έχεις δίκιο, να πάρουμε όλη εμπειρία για να δούμε τι μας αρέσει. Όλες οι έρευνες, και σας δείξω. Πόσες έρευνες λέμε, θα σας δείξω μετά, έχω πάρει πάρα πολλές έρευνες, δείχνουν αυτό. Και τι λέει από το report, από αυτό το study, λέει. Το σημερινό sexual dating culture, η κουλτούρα η σημερινή, βάζει σχεδόν το μισό πληθυσμό σε σημαντικά μεγαλύτερο ρίσκο για μη σταθερό γάμο. Το report έλεγε ότι σχεδόν η μισή από τους άντρες και τις γυναίκες στο United States έχουν 5 περισσότερους σεξουαλικούς παρτινέρ μέχρι να παντρευτούν. Και για να μην νομίζω ότι βρήκα μία έρευνα και την έβαλα, πάρτε άλλες πόσες έρευνες και δεν χώραγαν άλλες να βάλω. Έβαλα 6 έρευνες που δείχνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ξεκινώντας από το 2016, από το 1994, 2003, 1991, 2002, 2011. Μιλάμε για σοβαρές έρευνες, γι' αυτό τις έχω βάλει εδώ. Όποιος θέλει να τις ψάξει και μόνος του. Για να ξέρουμε λίγο τι απόψεις αναπαράγουμε, και ότι αυτές οι απόψεις περί σεξουαλικής εμπειρίας και να δεις τι θέλεις, στην πραγματικότητα προσπαθούν να ικανοποιήσουν ένα πράγμα. Ότι ο άνθρωπος θέλει απλά την
βράχει πρόθεση με σεξουαλική του ικανοποίηση. Και ψάχνει να αλλοιώσει τα γύρω πράγματα για να επιβεβαιωθεί. Και η αλήθεια ποια είναι. Και είναι πράγματι πολύ στενάχωρο. Και δεν το λέμε κλείνοντας το δάχτυλο επικριτικά και να πούμε ότι πώς είστε έτσι. Είναι ότι οι άνθρωποι βλέπουμε ότι φτάνουν πλέον και καθώς μεγαλώνουν, φτάνουν σε μια ηλικία που έχοντας διαμοιραστεί σε τόσους ανθρώπους, έχουν γίνει κυριολεκτικά μια συλλογή ανθρωπίνων και σεξουαλικών εμπειριών που πλέον χάνεται η ίδια υπόσταση του ανθρώπου αυτού. Είναι διαιρεμένοι οι περισσότεροι άνθρωποι. Δεν είναι μια ενιαία ολότητα ψυχής και σώματος, γιατί όταν μοιράζεις το σώμα σου και την ψυχή σου από εδώ και από εκεί, ακόμα και σε σχέση σοβαρή, αυτό θα σου δίνει επιπτώσεις. Είπα πριν ότι υπάρχει ένα αστερίσκος ότι κάποιος δεν είναι αυτό απόλυτο και πράγματι υπάρχουν και παραδείγματα ανθρώπων που νομίζω ότι, ειλικρινά το λέω αυτό το σχόλιο, αν και θα το πω συνέχεια αυτό, ότι με αληθινή μετάνοια. Αληθινή μετάνοια δεν σημαίνει να πω ότι εντάξει, έκανα λάθη, αλλά μου ήταν μαθήματα που λένε όλοι. Δεν είναι αυτό μετάνοια. Μετάνοια είναι να πω ότι έκανα λάθη και ήταν λάθη. Όχι, αλλά μου έμαθαν αυτά που είμαι τώρα. Μετάνοια σημαίνει ότι αλλάζω νου. Με αληθινή μετάνοια και ειλικρινή εξομολόγηση, θεωρώ ότι πραγματικά ο άνθρωπος μπορεί να αναγεννηθεί και όσες εμπειρίες και αν έχει, να γίνει πιο αγνός από ανθρώπους που δεν έχουν αγγίξει ενδεχομένως άλλο άτομο. Ο μόνος στερήξης θεωρώ. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να στούν. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ στενάχωρο το πώς οδηγούνται οι άνθρωποι και δεν ξέρουν ότι η ζωή στην οποία ακολουθούν οι περισσότεροι και ακολουθούμε έχει πολύ καταστροφικές συνέπειες για την υπόλοιπη ζωή μας. Βέβαια τώρα, καλά τα είπα, ενδεχομένως πιστεύω, βλέπω πολλούς που κοιτάζονται και έτσι κουνάνε το κεφάλι ίσως και λένε καλά τα λες και λένε ότι εγώ δεν ζω έτσι. Λένε ότι κοίταξε, όντως είναι έτσι, αλλά εγώ είμαι προσεκτικός, εγώ στη ζωή μου δεν κάνω κάτι με πολλά άτομα, έχω εγκράτεια, είμαι έτσι πολύ σοβαρός στα ζητήματα και μπράβο, προφανώς, δεν το λέω ειρωνικά, όντως. Όλα αυτά, θα δείχνοντας όλους εδώ και εμένα μαζί, είναι όλοι τόσο ικανοποιημένοι από τη ζωή τους σε αυτό το κομμάτι όσο θα ήθελαν ενδεχομένως. Πιστεύω ότι πάρα πολλοί μπορούν να βρίσκονται σε μια σοβαρή σχέση να μπουν να σκοπεύουν προς το γάμο, αλλά δεν τους γεμίζει αυτό το πράγμα. Και θέλω να προσεγγίσω λίγο αυτό το ζήτημα ακριβώς. Και θα πούνε πάρα πολλοί από εδώ ότι εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Το λένε και πολλοί και ανεξαρτήτως τύπου πιστεύουν, αν πιστεύουν στο Χριστό ή όχι. Λένε πολλοί ότι εγώ δεν μπορώ αυτά που πάνε όλοι, κάνουν κάτι πολλά με πολλούς. Εμένα, εγώ θέλω τον αληθινό έρωτα, να είμαι κάποιο άτομο, να είμαστε μαζί. Και μάλλον τους αρέσει στους περισσότερους και εμένα μου άρεσε να το φτιάξω. Μου πήρε πολύ να το φτιάξω. Αυτό το κολλάζ. Ένα κολλάζ όμορφων ερωτικών. Έγραψα, και βρήκα, ξέρετε τι έγραψα, έγραψα romance στο Google. Και βρήκα όλες τις εικόνες. Αυτό έγραψα romance, έγραψα, ναι. Και βρήκα αυτές τις εικόνες, έτσι, τις οποίες φαίνονται πολύ ελκυστικές. Κυρίως στις κοπέλες φαίνονται πιο ελκυστικές, αλλά είναι ωραία. Και εμένα κάποιες εικόνες μου αρέσουν από εδώ. Αλλά όταν σκεφτόνται πάνω τον έρωτα, σου πούνε, όχι, εγώ είμαι για αυτά. Δεν είμαι για να σου πω, εγώ είμαι για αυτά. Και αλήθεια εδώ, θέλω να πω στο πρώτο, πιο σημαντικό μέρος που αφορά περισσότερο εμάς, γιατί ως τώρα ήταν μια προσέγγιση των πραγμάτων. Είναι ότι ο έρωτας δεν είναι μια συλλογή ρομαντικών στιγμών. Ο έρωτας δεν είναι αυτό το κολλάζ. Εντάξει. Δεν είναι μια συλλογή ωραίων στιγμών. Δεν είναι, οι βόλτες το βράδυ που θα κάνω με την κοπέλα και να είμαστε μαζί στην παραλία και να ακούω ερωματικά τραγουδάκια και να ακούω ποίηματα. Δεν είναι αυτό έρωτας. Και το θέμα ποιο είναι ότι μπαίνουν οι περισσότεροι άνθρωποι σε μια σχέση ενδεχομένως, έχοντας αυτά στο νου τους και δεν νιώθουν ικανοποιημένοι. Και προφανώς δεν νιώθουν ικανοποιημένος, γιατί δεν είναι highlights όμορφων στιγμών ο έρωτας. Δεν είναι αυτό το κομμάτι. Έρωτας είναι η ομή, η ψηλάφιση της καρδιάς κάποιου άλλου ανθρώπου. Το οποίο σου προσφέρει και πάρα πολύ χαρά, σου προσφέρει πάρα πολύ ευτυχία και σου προσφέρει και την οδύνη τη ευαλωτότητα απέναντι σε έναν άλλον άνθρωπο. Απλά μόλι ο άνθρωπο το προσεγγίζει αυτό και βλέπει ότι εγώ πάω παλέ. Κάτσε, δεν είναι αυτό ωραίο, δεν είναι έτσι όπω το σκεφτόμουν, δεν είναι ο Ρος και η Ρέιτσελ. Δεν είμαστε έτσι. Κάτι πάει στραβά εδώ πέρα. Και θεωρώ ότι έχει παίξει πάρα πολύ βλαβερό ρόλο, όπω θα πω και συνέχεια, το σινεμά σε αυτό το κομμάτι. Θα το πω και συνέχεια. Όπω είχα πει, πάρα πολύ δυσανασχέτησα με αυτή τη φράση, αλλά τη βάζω από αντίδραση, είχα πει ότι ο έρωτα. Δεν είναι ζαχαρωτό. Ωραία. Δεν είναι ζαχαρωτό. Χρησιμοποιείς αυτή τη λέξη γιατί είναι ζαχαρωτό τι είναι. Κάτι το οποίο έχει πολύ μικρή διάρκεια, πολύ έντονη γεύση, τελειώνει και δεν υπάρχει κανένα θέμα. Δεν είναι ζαχαρωτό έρωτας. Δεν είναι μια καραμελίτσα που μασάμε και νιώθουμε λίγο ευχαριστημένοι. Όσο πιο νωρίς το καταλάβει καλής, θα μπορέσει να βιώσει τον πραγματικό έρωτα. Και την πραγματική ευτυχία και τον πόνο που είναι μέρος που φέρνει. Ένα άλλο πολύ βασικό πρόβλημα που συναντάω κυρίως στα αγόρια, που είναι ένας μύθος που υπάρχει πολύ ίσως και στο χώρο μας. Γιατί μπορεί να προσέχει κάποιος πάρα πολύ ζωή, να λέει δεν θα κάνω έτσι, δεν θα ζήσω έτσι, γιατί περιμένω το άλλο μου μισό. Ή το soulmate. Και είναι καλό ίσως να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει γενικά το άλλο μισό. Μην με πέστε να με φάτε. Δεν υπάρχει το άλλο σου μισό.
ούτε υπάρχει ο soulmate σου, όπως το λέμε, εκτορίζουμε και βλέπουμε στενίες. Δεν θα βρεις κάποιον που θα σε συμπληρώνει τέλεια, που θα έχει τα ίδια χόμπι, αλλά θα είσαι πιο αυστηρός, αυτή θα είναι πιο ήρεμη, θα σε συγκρατεί όποτε πρέπει και θα συμπληρώνει τέλεια οι αιτές και τα χαρίσματά σου. Αυτό είναι κάτι το οποίο διαμορφώνεται μέσα σχέση και πράγματι μπορεί να γίνει το ένα στο άλλο μισό του άλλου, ενώ στην αρχή μπορεί να μην είστε. Αλλά περιμένουν όλοι οι άνθρωποι θα βρουν έτσι το άλλο του μισό και ισχύει πάρα πολύ, ειδικά στις ηλικίες μας, και έτσι πληγώνονται πάρα πολλοί άνθρωποι πολύ βαριά που γνωρίζουν ένα άλλο άτομο, όπως είπα στην αρχή, και με το που το γνωρίζουν, λένε ναι, αυτά την παντρευτώ. Αυτή είναι η γυναίκα της ζωής μου και είναι σίγουρα αυτή παρεπτόντως. Δεν γίνεται να το λες αυτό όταν γνωρίζεις κάποιον. Είναι λάθος να το λες όταν το γνωρίζεις κάποιον. Δεν γίνεται με το που γνωρίζεις κάποιον να είσαι σίγουρο αυτό είναι η γυναίκα για μένα. Εντάξει, μην μου πει κανείς παραδείγματα, οι γονείς μου. Εντάξει, υπάρχουν προφανώς εξαιρέσεις. Αλλά καλό είναι να το διαλύσουμε αυτό το μύθο. Δεν θα βρεις κάποιον και απευθείας καταλάβεις αυτό είναι. Ναι, αυτό είναι. Εντάξει, και έχω βάλει μια σκηνή από μια ταινία που δείχνει τέλεια αυτό ακριβώς το πώς από ένα τίποτα ακούμε η ίδια μουσική. Ναι. Είναι η γυναίκα για μένα. Φαίνεται τέλεια αυτό. Δείτε αυτή τη σκηνή αυτή την ταινία. Εμένα αυτή την ταινία μου αρέσει πολύ. Είναι πολύ γνωστή σκηνή. To die by your side, it's like a heavenly way to die. I love him. Ωραία. Ερωτεύτηκε και βρήκε τη γυναίκα της ζωής του. Κλασικό το πάρα πολύ συχνό. Το έχω ζητήσει και εγώ πάρα πολλές φορές. Είναι μια παγίδα και δεν πρέπει κανείς να πέφτει. Θέλει λίγο ποιος είναι σε αυτά τα ζητήματα. Δεν πρέπει να πέσουμε τα μούτρα εξ αρχής σε ένα άτομο το οποίο καλά το γνώρισες. Το βλέπω πάρα πολύ. Ήθελα να το πω γιατί το βλέπω πάρα πολύ συχνά και στον χώρο. Είναι λίγο αυτά τα ζητήματα προφανώς γιατί κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικό, αλλά θέλει μια προσοχή. Και αυτές οι καταστάσεις που είπα τώρα δηλώνουν ένα πράγμα στην πραγματικότητα που είναι από τα βασικότερα που θα πω σήμερα και μας αφορά πάρα πολύ. Είναι ότι πάρα πολλοί, χωρίς το καταλαβαίνουμε, είμαστε ερωτευμένοι με τον έρωτα. Είμαστε ερωτευμένοι με την κατάσταση του να είμαστε ερωτευμένοι. Είμαστε ερωτευμένοι με την ιδέα που έχουμε διαμορφώσει για αυτές τις ωραίες στιγμούς που θα περάσουμε με κάποιον, για αυτήν την ευαλωτότητα που θα δείξουμε, για τις αγκαλιές, για τον πόνο ακόμα. Είμαστε ερωτευμένοι με την κατάσταση του έρωτα. Και νομίζω, το έχω σκεφτεί πολύ καλά αυτό, νομίζω ότι στην πραγματικότητα αυτό δείχνει ότι είμαστε ερωτευμένοι με τον εαυτό μας. Γιατί είμαστε ερωτευμένοι με τον εαυτό μας όταν είναι ερωτευμένος στην ουσία. Είμαστε ερωτευμένοι με τον εαυτό μας στην κατάσταση του έρωτα. Δεν είναι μια υγιής κατάσταση και δεν είναι μια κατάσταση που αντανακλά στον άλλον άνθρωπο. Μάλλον αντανακλά στον εαυτό τον ίδιο. Γι' αυτό και πέφτουμε σε αυτές τις παγίδες. Το άλλο σου μισό που το βρίσκεις, στην πραγματικότητα βλέπεις τον εαυτό στον άλλον. Γι' αυτό τον ερωτεύεσαι. Ερωτεύεσαι το γεγονός ότι θα είσαι ερωτευμένος με αυτό το άτομο. Σιγά σιγά, το ξέρω είναι λίγο περίπλοκο αυτό και εγώ δεν το έχω καταλάβει πλήρως, αλλά νομίζω ότι πάρα πολύ συχνά στην πυραμίδα της ιεραρχίας της ζωής μας βάζουμε πάνω-πάνω τον έρωτα ως το πιο σημαντικό πράγμα. Και αυτό σου λέγε κάποιος ότι εντάξει δεν είναι αυτό, ας σκεφτεί κάποιος, μπορεί να είναι όντως το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή του. Και στην πραγματικότητα τι γίνεται στην κορυφή της ιεραρχίας, είναι μια, αυτή την πυραμίδα τη χρησιμοποιούν γενικά πολλοί ψυχολόγοι, ψυχαναλυτές βασικά. Που λένε ότι ό,τι έχει στην κορυφή της ιεραρχίας, όλα κρίνονται από αυτό και νομίζω ότι είναι πολύ σωστό. Ότι όλα στην ουσία προσπαθούν να εξυπηρετούν το σκοπό πάνω-πάνω. Μπορεί να έχει πολλά πράγματα. Μπορεί να είναι η καριέρα άλλου ανθρώπου, μπορεί να είναι η οικογένεια άλλων ανθρώπων, μπορεί να είναι οι φίλοι, αλλά έχουν απλά την ειδονή, όπως είπαμε, πολλοί έχουν απλά την ειδονή. Στην ουσία, μάλλον οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν ευτυχία βέβαια πάνω. Κακό βέβαια να έχει πάνω-πάνω ευτυχία, δεν είναι τη ώρα, αλλά είναι λάθος στόχος. Και πάρα πολλοί άνθρωποι νομίζω έχουν τον έρωτα. Και αυτό είναι. Νομίζω γιατί δεν μας γεμίζει ποτέ ο έρωτας. Γιατί ο έρωτας με μικρό έψιλον δεν θα σου γεμίσει τη ζωή απόλυτα και δεν είναι αυτός ο σκοπός του. Μάλιστα, ο λόγος που δεν μας γεμίζει κιόλας είναι επειδή έχοντας χτίσει το καλούπι του τι είναι ο έρωτας, όταν φτάνουμε και τον βιώνουμε, δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Έτσι, ξαφνικά λέμε, θα με κάλυψε, άρα δεν είναι αυτό ο έρωτας. Ο έρωτας είναι η περιπέτεια της ζωής, όπως είπα. Είναι η ζωή σε όλο της το μεγαλείο, η ζωή με όλες τις ομορφιές και τους πόνους και τους προβληματισμούς που έχει. Δεν είναι μια ωραία καταστασούλα συναισθημάτων και πάθους. Ούτε είναι η ωραία σχεσούλα των δύο χρόνων που θα κάνω, ούτε είναι διάφορες εμπειριούλες. Είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό και οφείλει κάποιος να το προσεγγίσει με σοβαρότητα και όχι με, εντάξει, καλή είναι και ναι, οκ, και με μια έτσι απερισκεψία. Σίγουρα όχι. Είναι ίσως ένα από τα πιο καθοριστικά πράγματα της ζωής του ανθρώπου. Αυτό είναι κάτι πολύ ωραίο, αυτό την έβαλα εδώ. Σε αυτό το σημείο, πριν προχωρήσω, θα βάλω μια πάρα πολύ άβολη και κρίνη διαφάνεια, αλλά έρευνα να την βάλω, έρευνα να την προσθέσω και είναι dating advice με μένα.
Αυτά από την περσινή. Αυτά δεν μου αρέσει, δεν μου αρέσει ούτε η φράση. Απλά αυτό γιατί το έβαλα. Γιατί όσες φορές μου λέγανε και για την ομιλία, είδα ότι αναπαρήγαγα συνέχεια δύο πράγματα. Τα έλεγα συνέχεια και μάλιστα όντας και ομαδάρχης, όντας και σε παιδιά, ας πούμε, γυμνασίου και λυκείου, έλεγα πάντα κάποια πράγματα συγκεκριμένα. Και είδα ότι είναι πάρα πολύ πρακτικά και ίσως να ωφελήσουν κάποιους. Το πρώτο, προσωπικά, αυτά τα προτείνω εγώ, δεν τα έχω βρει κάποιο σοφό, είναι ότι χωρίς προοπτική για σοβαρή σχέση, μην κάνεις οτιδήποτε ερωτικό με τον άλλον άνθρωπο. Οτιδήποτε. Αν δεν έχεις κάποια σιγουριά ότι με τον άλλον άνθρωπο υπάρχει κάποιο μέλλον μπροστά, να αποκλείεις, αυτό το λέω πολύ στα παιδιά του λυκείου, να αποκλείεις το ενδεχόμενο οποιοδήποτε ερωτικής αναστροφής. Όπως και το φιλί. Έχω ένα παράδειγμα ενός φίλου, ο οποίος την είχε προσεγγίσει με μια πολυελκυστική κοπέλα, ήταν όντως πολυελκυστική, και αυτό του άρεσε, προφανώς, ήταν στην αρχή. Και αυτό που είχε πει είναι ότι δεν θα έκανε ότι δεν θα τη φύλαγε καν, δεν θα την άγγιζε τίποτα μέχρι να σιγουρευτεί ότι είναι κατάλληλη για αυτόν όσο μπορείς να σιγουρευτείς και ότι υπάρχει legit κάποια προοπτική για γάμο στο μέλλον. Με αυτή την κοπέλα έγινε κάποιους μήνες, δεν έκανε τίποτα και μετά από αρκετούς μήνες κατάλαβα ότι δεν ταιριάζαν καθόλου. Ενώ στην αρχή ένιωθε πολύ έντονα το συνέστημα και ότι είναι αυτή, επειδή είδε ότι δεν άφησε το ερωτικό έτσι, το σεξουαλικό ίσως παραπάνω πάθος να του τυφλώσει την κρίση. Και όταν είδε ότι τελικά δεν ήταν κάτι παραπάνω, μπόρεσε να το αποφύγει. Και από εκεί κατάλαβα ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική συμβουλή. Και αυτό το λέω γενικά και αντίστροφο, ότι αν με έναν άνθρωπο βλέπεις ότι δεν υπάρχει καμία προοπτική, μην το αγγίξεις. Πολύ απλά πράγματα, πολύ συγκεκριμένα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πω στην άνθρωπη στη ζωή του. Και δεύτερο, δεν θέλω να κοιτάξω κανένα στα μάτια για να μην νομίζει ότι το λέω για αυτόν το επόμενο, αλλά μην περιμένει να νιώσει ακραία συναισθήματα και ενθουσιασμό για κάποιον για να τον προσεγγίσει για ένα ραντεβού. Δεν μου αρέσει πολύ τη λέξη ραντεβού. Δεν θέλω να φανώ σαν dating advisor και πώς θα κάνουμε τέτοια πράγματα. Αλλά πάρα πολλοί έχουν την εντύπωση ότι θα γνωρίσουν κάποιον. Και με το που το γνωρίσουν θα νιώσουν απίστευτα συναισθήματα και θα το καταλάβουν απευθείας και θα ξέρουν ότι είναι αυτός για αυτόν και θα θέλουν απευθείας να είναι μαζί. Δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Βλέπεις μια καλή περίπτωση ατόμου, βλέπεις ότι υπάρχει μια στοιχειώδη σεξουαλική έλξη που νομίζω είχε πει κάποιος γύρω του Στάγιο Όρος, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, ότι λέει η απέτηση που πρέπει να έχεις στην εξωτερική εμφάνιση από την άλλη, αν μπορείς να φανταστείς να τον φυλάς. Αν μπορείς να φανταστείς να φυλάς το άλλο άτομο, αρκεί. Για να καλύψει το εξωτερικό κομμάτι. Μάλιστα, έβλεπα μια ιστορία του πατέρα Ευάγγελου Παναγκολάου, δεν θυμάμαι, πατέρα Λουδοβίκου, που έλεγε ότι είχαν πάει στον Άγιο Παΐσιο και του είχε ρωτήσει ο Άγιος Παΐσιος, ξέρω εγώ πώς θέλετε να είναι η σύντροφό σας. Και έλεγαν όλοι, να είναι όμορφοι, και έλεγαν όλοι να είναι όμορφοι πρώτα. Και του είπε ο Άγιος Παΐσιος, εντάξει, σαν σχήμα ποιο θα του πάρει, ρε παιδιά. Όλοι είχαν να πέτει να είναι όμορφοι. Και... εντάξει, αν ο άλλο υπάρχει μια φυσιολογική έλξη και αν βλέπει ότι ταιριάζεται κάπω και αν βλέπει ότι μπορεί να δημιουργεί μια σχέση με μέλλον, μπορεί να τον προσεγγίσει. Για ένα ραντεβού με προσοχή και σύνεση. Δεν χρειάζεται να νιώσεις κάτι απίστευτο, ούτε να έχεις καταλάβει τον άνθρωπο ζωή σου. Συγγνώμη για αυτήν την άβολη διαφάνεια, απλά ήθελα να τα πω αυτά τα δύο και όποιος πάρει κάτι. Νομίζω ότι τα απαραίτητα της επιτυχημένης σχέσης είναι δύο πράγματα. Μιλάμε για σοβαρές σχέσεις τώρα, είναι δύο πολύ σημαντικά. Και βλέπω κάποιους φίλους που μου κάνουν σήματα και γελάνε επειδή με κορίδευα στην προηγούμενη παρουσίαση. Το έλεγα πάρα πολύ εμφατικά και θέλω να δώσω πάρα πολύ έμφαση σε αυτό. Γιατί? Μια επιτυχημένη σχέση χρειάζεται δύο πράγματα που είναι πολύ απλά, αλλά τις άνθρωποι δεν τα κάνουν. Το πρώτο είναι η σχέση να έχει θεμέλια. Θα πω τι εννοώ. Και η δεύτερη είναι η σχέση να έχει στόχο. Θεμέλια και στόχο. Θα μου πείτε τώρα τι πάει να πει θεμέλια. Τι είναι θεμέλια σε μια σχέση. Έβλεπα τον Τζόρνταν Πίτερσον που λέει ότι είναι 35 χρόνια παντρεμένος και έλεγε ότι εμείς όταν παντρευτήκαμε, είπαμε με τη γυναίκα μου ότι πάντα θα είμαστε ειλικρινείς ένας με τον άλλον. Ότι πάντα θα λέμε ο ένας τον άλλον τι προβλήματα έχουμε και ότι θα τα λύνουμε επί τόπου. Λέει, έτσι θέσαμε τα θεμέλια. Και είπαμε ότι ο στόχος είναι να διαμορφώσουμε ένα περιβάλλον μιας οικογένειας γεμάτης αγάπη. Έθεσαν τα θεμέλια και το στόχο και τα τήρησαν. Παρατηρώ πάρα πολύ στις σημερινές σχέσεις ότι γίνονται. Το ακούς πάρα πολλές φορές αυτό. Ειλικρινά, δεν ξέρω ποιο παράδειγμα να το σκεφτώ. Ότι θεμέλιο της σχέσης είναι η σεξουαλική ικανοποίηση των συμμετεχόντων. Δεν γίνεται να έχει αυτό. Το θεμέλιο της σχέσης είναι αυτό. Το ότι ο ένας περνάει καλά και ο άλλος. Και ο στόχος είναι ότι περνάμε καλά. Δεν υπάρχει. Αυτός είναι ο στόχος σχέσης. Δηλαδή, αν ο άλλος αρρωστήσει, τι θα κάνεις. Γκρεμίστηκαν όλα. Πρέπει κανείς να βάζει, και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα, να θέτει θεμέλια και να θέτει στόχο. Και αυτό είναι το οικοδόμημα στο οποίο θα δομήσει μια ανθρώπινη σχέση. Και κατ' εμέ, μέσα από αυτό το οικοδόμημα θα γεννηθεί ο έρωτας που μπορεί στην αρχή να μην το βιώνει τόσο έντονα. Τώρα. Θέλω να πω ότι είπα ίσως λίγο ψέματα όταν είπα αυτή τη διαφάνεια και είπα ότι αυτός είναι ο πραγματικός έρωτας και αλήθεια είναι ότι δεν νομίζω ότι
αυτό είναι ο πραγματικό, το λέω με πάρα πολύ ειλικρίνεια αυτό. Νομίζω ότι αυτή είναι μια κατάσταση η οποία είναι όντως πάρα πολύ όμορφη και πάρα πολύ σημαντική. Αλλά νομίζω ότι ο πραγματικός έρωτας, για να υπάρχει ο έρωτας μέσα, πρέπει ειλικρινέστατα το λέω, να συμμετέχει ο έρωτας με το έψιλον κεφαλαίο. Αν δεν συμμετέχει ο έρωτας με το έψιλον κεφαλαίο, δεν υπάρχει κανένα έρωτας για εμένα, είναι μια κατάσταση που έχει ένα ταβάνι. Και ο έρωτας με το έψιλον κεφαλαίο γενικά περπάτησε ανάμεσά μας πριν 2.000 χρόνια. Και ήταν ο έρωτας αυτός που περπάτησε μεταξύ μας πριν 2.000 χρόνια. Και γράφω η πληρότητα της Ορθοδοξίας. Και χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, η πληρότητα. Γιατί είναι πραγματικά η συμπλήρωση, η ολοκλήρωση του έρωτα. Γίνεται κατ' εμέ το έχω μελετήσει πολύ το θέμα, όσο το έχω καταλάβει εγώ. Δεν γίνεται αν δεν υπάρχει η συμμετοχή του έρωτα με το έψιλον κεφαλαίο. Και πρέπει να πω κάτι πολύ βασικό εδώ, γιατί είναι λίγο παρεξηγημένο αυτό το κομμάτι πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι για την Ορθοδοξία ο άνθρωπος είναι μια ψυχοσωματική ενότητα και η σάρκα και το πνεύμα είναι αδιαχώριστα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Η σάρκα και το πνεύμα είναι ενωμένα, είναι ένα πράγμα. Υπάρχουν κάποιες απόψεις που είναι νεοπλατωνικές, οι οποίες γεννήθηκαν κυρίως μετά τον Πλάτωνα και στα πρώτα χριστιανικά χρόνια, που έλεγαν ότι το σώμα είναι κακό. Ότι μακριά το σώμα δεν είναι φθαρτό και είναι οι σαρκικές πάθη και τέτοια, μακριά το σώμα και έχει σημασία μόνο το πνεύμα. Το λέει και σε κάποιες φορές στην Διαθήκη, αλλά δεν το λέει έτσι. Το σώμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Χριστός ανασταίνει τα σώματα. Στη δεύτερη παρουσία θα υπάρχουν σώματα. Ο Χριστός έλαβε σώμα. Το σώμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και ιερό. Πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, η αγάπη του Χριστού, όλη η ζωή του Χριστού, είναι ταυτισμένη με τον έρωτα προς το πρόσωπο. Ό,τι λέγαμε τόση ώρα περί έρωτος, ό,τι λέγαμε τόση ώρα ότι έδειχνε την προηγούμενη διαφάνεια, η ζωή του Χριστού, δυστυχώς ο κόσμος προφανέστα δεν τα ξέρει αυτά. Είναι πάρα πολύ άσχημο. Και είναι πάρα πολύ στενάχωρο να μην το έχει ακούσει ποτέ κανείς αυτή τη ζωή του, ότι η ζωή του Χριστού, ό,τι έκανε ο Χριστός, κυριολεκτικά ό,τι έκανε, είναι εκδήλωση του έρωτα προς το πρόσωπο. Όλη η ζωή του Χριστού. Θα το πω και συνέχεια. Προφανέστα, αποδεικνύεται από παντού ότι είναι σημασία, ότι έχει σημασία και η ψυχή και το σώμα. Γράφει στο ψαλμό ο Δαβίδ, έτσι, από την Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός μου προσεορθρίζω. Εδίψησε η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου. Ακόμα και η σάρκα μου διψάει. Για το Θεό, έτσι. Έχει σημασία, γιατί είναι σημαντική η σάρκα. Κάποια στιγμή, προφανέστατα, το ξέρουμε όλοι αυτό το πιθανότατα, αλλά ρώτησαν τον Χριστό ποια είναι η σημαντικότερη εντολή. Μένα, όταν το είχα διαβάσει στην Σκηνή Αθήκη, μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί λέω, τέλεια, θα δω τη σημαντικότερη εντολή, θα κάνουμε αυτό απλά. Τώρα τα γύρω-γύρω δεν μας πειράζει. Και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση που το έχουμε, λέει, μου φάνηκε σαν cheat code λίγο, σαν κλεψιά. Θα έχουμε τη σημαντικότερη εντολή, αν ακολουθήσουμε απλά, θα είμαστε κύριοι. Και λέει ο Χριστός, απάντησε. Να αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου και με όλο το νου σου. Αυτή είναι η πρώτη και πιο μεγάλη εντολή, λέει. Οκ. Okay. Το καταλαβαίνουμε νομίζω. Και λέει, δεύτερη, εξίσου σπουδαία με αυτή, να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν σου. Και λέει ο Χριστός ότι σε αυτές τις δύο εντολές στηρίζεται όλος ο νόμος. Μου φαίνεται συγκλονιστικό, και έχοντας μελετήσει διάφορες θρησκείες, όχι εις βάθος, αλλά μου φαίνεται συγκλονιστικό να έχεις ως κέντρο της ύπαρξής σου την αγάπη προς τον πλησίον. Προσωπικά δεν έχω διαβάσει κάτι πιο όμορφο, κάτι πιο ωραίο από να πεις ότι θα έχω ως κέντρο όλων των πραγμάτων την αγάπη. Μου φαίνεται πάρα πολύ ωραία και προφανέστατα, όπως είπα και πριν, όλη η ζωή του Χριστού, αν το μελετήσει κανείς τη ζωή, όλη τη λέει και μια θήκη για τη ζωή του Χριστού, είναι η απόλυτο παράδειγμα του πραγματικού έρωτα για το πρόσωπο, όπως το περιγράφει ο Πλάτωνας. Η ανάγκη αυτή να αποκαλυφθεί ο άλλος, να αναγεννηθεί ο άλλος μέσα από την αγάπη του ίδιου. Ό,τι έκανε ωστός, οι θεραπείες που έκανε, τα κηρύγματα όλα που κάνει. Και προφανέστατα, το πάθος του Χριστού, το τεράστιο πάθος που πέρασε, η τραγικότερη ιστορία που έχει υπάρξει ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δεν μπορεί να υπάρξει πιο τραγική ιστορία από την ιστορία της Σταύρωσης του Χριστού. Δεν γίνεται κάποιος να σκεφτεί πιο τραγική ιστορία. Είναι ο απόλυτα αυτός που βιώνει τον απόλυτο εξευτελισμό και πόνο. Είναι το αρχέτυπο της τραγικότητας, έτσι. Γιατί πολλοί, όταν κάνουν τέτοιες συζητήσεις, μου λένε: εντάξει, γεννήθηκε στην Ελλάδα, λογικό είναι ένας χριστιανός ορθόδοξος, εντάξει, άκουσε το Χριστό. Εντάξει, δεν έχω ακούσει κάποιος να κάνει κάτι αντίστοιχο για την αγάπη. Ούτε ο Βούδας που τον έχω μελετήσει, ούτε ο Κομφούκιος, ούτε ο Μωάμεθ, καλά, ο Μωάμεθ δικά. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο στην ιστορία της ανθρωπότητας, ακόμα και σαν ιστορία. Ας το πάρουμε μια λογοτεχνική ιστορία, οκ, μια λογοτεχνία. Ας πάρουμε μια λογοτεχνία. Ούτε στη λογοτεχνία έχει υπάρξει ποτέ πρόσωπο που να βίωσε και να έκανε αυτά τα πράγματα για την αγάπη του άλλου. Έτσι, να βιώσει τον απόλυτο εξευτελισμό, να σε φτύνουν, ενώ είσαι αθώος. Και να βιώσει τη Σταύρωση που ήταν ό,τι πιο εξευτελιστικό υπήρχε και τον αιώνα και για τους Ιουδαίους και για τους Ρωμαίους. Μάλιστα λέει και στην Παλαιά Διαθήκη ότι είναι καταραμένος ή κρεμάται από ξύλο. Γι' αυτό και οι Φαρισαίοι ήθελαν να σταυρώσουν τον Χριστό. Έτσι. Γι' αυτό και λέμε κρεμάμενος επί ξύλου, το λέμε στην ακολουθία τη Μεγάλη Εβδομάδα. Επίτηδες για να δείξουμε ότι όχι, μέσα από αυτό
Ο Χριστός το έκανε για την αγάπη του άλλου. Τι λέμε συνήθως, το έχουμε δει και σε πολλές ταινίες. Όταν κάποιος λέμε αγαπάει πάρα πολύ, λέει θα πέθανα για σένα. Και είναι νομίζω πάρα πολύ συγκινητικό και συγκλονιστικό να σκεφτούμε ότι κάποιος πέθανε για μας. Και έλεγαν και κάποιοι άγιοι κιόλας, έλεγε ένας άγιος πολύ συγκινητικά, δεν θυμάμαι ποιος αυτή τη στιγμή, ότι έλεγε ότι αν υπήρχε ένας άνθρωπος στον κόσμο, ο Χριστός τον κοίταζε στα μάτια και θα πήγαινε με το σταυρό να σταυρωθεί. Για έναν άνθρωπο. Είναι σαν πάνω από σταυρό κοιτάει τον καθένα. Η απόλυτη ιστορία του έρωτα, ας το πάρουμε και λογοτεχνικά, αλλά είναι συγκλονιστικό ότι είναι αληθινή ιστορία, είναι η ιστορία του Χριστού. Και είναι η απόλυτη θυσία. Για να ξέρουμε λίγο και τι πιστεύουμε, και ίσως και να είμαστε πολύ τυχεροί που γεννηθήκαμε στην Ελλάδα και μεγαλώσαμε ίσως με αυτό. Σκέψου να μεγαλώνεις ως κέντρο της ζωής την αγάπη και τον έρωτα. Γιατί αυτό είναι ο Χριστός. Δεν είναι τα διάφορα που έχουμε λιγολικό. Οκ, βέβαια θα μου πούν πολλοί, όντως ισχύει, αλλά τι γίνεται με τα σαρκικά πάθη. Το ακούμε πάρα πολύ, το εκτελέχεται για μια θήκη πολύ. Τι συμβαίνουν αυτά. Η εικόνα που έχω βάλει είναι επίτηδες αυτή η εικόνα. Είναι του Ιερόνιμου Μπος, είναι ενός καθολικού ζωγράφου. Είναι πολύ σκληρή και είναι εικόνα της κόλλας. Έτσι λίγο το βάλα κανένα. Όπω ναι, ισχύει τα σαρκικά πάθη. Γιατί είναι σαρκικά πάθη κάτι κακό. Γιατί είναι σαρκικά πάθη. Όπως είπαμε πριν, ο σκοπός του ανθρώπου είναι η αγάπη. Ο σκοπός του ανθρώπου είναι να βιώσω, έτσι, να ζήσω για τον άλλον. Αυτό είναι η αγάπη και ο έρωτας. Αυτό δεν είπαμε. Αφήνομαι στον άλλον. Το σαρκικό πάθος τι είναι. Είναι το άκρος αντίθετο της αγάπης. Τι είναι το σαρκικό πάθος. Ότι εγώ από τον άλλον άνθρωπο παίρνω αυτό που θέλω για να είμαι εγώ καλά. Το άκρος αντίθετο από την εντολή που δώσε ο Χριστός, που είναι ότι εγώ δίνομαι στον άλλον. Έτσι, είναι το σαρκικό πάθος. Γιατί το σαρκικό πάθος, εγώ εκμεταλλεύομαι τον άλλον, χωρίζω το σώμα του και την ψυχή του και παίρνω το σώμα του αυτό που εγώ θέλω για να είμαι εγώ καλά. Δεν είναι μια εντολή που απλά τέθηκε. Κάνε και λίγο κράτη, αμωρέ. Εντάξει, μην το κάνεις αυτό. Είναι, στηρίζεται και όλο κρεμάται από το γεγονός ότι αν θες να είσαι ως αγάπη, θα τους αγαπάς όλους τους ανθρώπους και θα τους αγαπάς ως πρόσωπα όπως τους αγάπησε ο Χριστός. Ως ολότητες. Δεν θα τους διαιρείς για να είσαι καλά. Και αν κάποιος μου πει, το έχω ακούσει αυτό. Ότι, εντάξει, ρε, εσύ, κι ο άλλος όμως παίρνει από μένα κάτι, οπότε περνάμε και δύο καλά. Εντάξει, αυτό το κάνει ακόμα πιο τραγικό, ότι απλά συμφωνείς να κάνεις και τον ίδιο στον εαυτό ένα απλά αντικείμενο ικανοποίηση του άλλου. Είσαι πολλά περισσότερα. Και όλοι μας είμαστε πολλά περισσότερα από ένα απλό μέσο σεξουαλικής ή συναισθηματικής ικανοποίησης ενός άλλου ατόμου. Και γι' αυτό ακριβώς η ορθοδοξία μιλάει για αυτά, γιατί σε τιμάει πάρα πολύ. Είναι πολύ τιμητικό για τον άνθρωπο να ξέρει ότι έχεις αξία και το σώμα σου είναι ιερό. Δεν μπορείς να το δεις από εδώ και από εκεί. Τώρα βέβαια, εντάξει, είμαστε και σε ομιλία χριστιανικού περιεχομένου, οπότε τα από όλα αυτά θα έλεγε κανείς. Αλλά εδώ δεν έχουμε φτάσει ακόμα. Εντάξει, μια χαρά είναι αυτό που είπαμε. Το κάλυψε νομίζω. Είναι ο έρωτας στα δύο άτομα. Πού κολλάει τώρα το θεολογικό της υπόθεσης. Θα πω πού κολλάει. Ο Πλάτωνας έβαλε το πόδι του Πλάτωνα. Τι λέει ο Πλάτωνας. Λέει η απόλυτη ερωτική διαδικασία συνίσταται ακριβώς στο να αρχίζεις με τα ωραία εδώ κάτω και να φέρεσαι διαρκώς ανερχόμενος προς το απόλυτο κάλλος. Η ερωτική διαδικασία τι είναι. Είναι η πλήρη ανακάλυψη και αναγέννηση μέσα από τον άλλον, το οποίο τελικά δημιουργεί την άνοδο προς το απόλυτο κάλλος που για τον Πλάτωνα είναι ο Θεός. Με θύτα κεφαλαίο. Η απόλυτη ερωτική διαδικασία δηλαδή ανεβάζει τον άνθρωπο σε μια κατάσταση ανώτερη από την ανθρώπινη. Και λέω εγώ τώρα, ανερώντας το ρόλο του Θεού, περιορίζουμε το βήμα του έρωτα σε κάτι αποκλειστικά κοσμικό και ανθρώπινο. Αν δεν υπάρχει το απόλυτο κάλλος, δεν υπάρχει κάτι που να υπερβαίνει το ανθρώπινο και το κοσμικό, το βήμα του έρωτα περιορίζεται στο πρόσωπο του άλλου. Έτσι, αποτρέπουμε την προσέγγιση του απόλυτου κάλλους. Αυτό έτσι δεν υφίσταται. Δεν υπάρχει ομορφιά πάνω από το πρόσωπο το οποίο κοιτάζω και κρατάω το χέρι του. Γιατί δεν υπάρχει κάτι πάνω από το πρόσωπο γενικότερα. Δεν υπάρχει κάτι πέρα από την ύλη. Και ποιος είναι ο μεγάλος κίνδυνος που αυτό είναι, πραγματικά συμβαίνει πολύ, αν κανείς το παρατηρήσει. Είναι ότι πάρα πολλά ζευγάρια φτάνουν σε αυτήν την κατάσταση. Φτάνουν να είναι ερωτευμένα, να βιώνουν πολύ όμορφα τον έρωτα. Αλλά τελικά φαίνεται να εγκλωβίζονται ο ένας στα μάτια του άλλου και τελικά να αποδράνε από τους άλλους. Ο έρωτας στην πραγματικότητα είναι μια διαδικασία που δεν αποκλείει τους άλλους ανθρώπους. Δεν γίνεται η ερωτευμένη, η ομορφιά να περιορίζεται στο πρόσωπο του άλλου. Τότε ο έρωτας αυτός έχει όρια και δεν μεταφράζεται, δεν διασκορπάται σαφώς σε όλους τους ανθρώπους γύρω. Και αυτό γιατί συμβαίνει, γιατί όπως είπα πριν, το ρόλο του Θεού το παίρνει ο άλλος. Και η σχέση με τον άλλο άνθρωπο αποκτά την ύψιστη σημασία έναντι οτιδήποτε εκτός της. Το βλέπω και σε πάρα πολλά ζευγάρια που μπορεί να είναι όντως αγαπημένα και παντρεμένα, ότι όταν δεν έχουν μια πίστη παραπάνω, μια πίστη στο Θεό, μια ελπίδα, κάτι που να υπερβαίνει τον άλλο άνθρωπο, όλη τη ζωή γίνεται ο άλλος άνθρωπος. Και τι θα γίνει όταν ο άλλος άνθρωπος πεθάνει.
τι θα γίνει όλος ο άνθρωπος, μπορεί να γίνει κάτι πολύ σοβαρό. Τελειώνει ο έρωτος εκεί. Τελειώνει ο έρωτος στα μάτια τα άλλα. Αν δεν υπάρχει κάτι να ξεπερνά τον άλλον άνθρωπο, ο έρωτος έχει όριο και περιορίζεται και φτάνει να αποκλείει τους άλλους. Και είναι μια φράση που την ακούω πάρα πολύ και στο Instagram τη λέω πολύ. Που λέει You and me against the world. Που λέει είναι ο στόχος πολλών ανθρώπων που θέλουν να μπουν σε ζευγάρια. Είναι ότι άμαστε εγώ και εσύ αντίον του κόσμου και είναι πολύ ωραίο ότι εμείς θα παλεύουμε όλα τα εμπόδια. Και λέω εσείς, αυτό δεν είναι έρωτας που λέμε τώρα. Ο έρωτας δεν είσαι εσύ εναντίον του κόσμου. Είσαι εσύ αγκαλιά με όλους. Γιατί? Γιατί μέσα από τα μάτια του άλλου βλέπω την ομορφιά στους γύρω ανθρώπους. Και πραγματικά νομίζω όλοι μπορούμε να το σκεφτούμε ότι αν δεις άτομα ή που μόλις έχουν παντρευτεί ή που είναι ερωτευμένα, ότι τα βλέπουν όλα γύρω τους όμορφα. Βλέπουν παντού χαρά, βλέπουν παντού φως. Αυτό είναι πραγματικό και είναι πραγματικό στοιχείο έρωτα. Και πραγματικά οι άνθρωποι οι οποίοι βιώνουν τον αληθινό έρωτα μέσα από την πίστη τους και βλέποντας το φως, βιώνουν αλλιώς και την αγάπη με τους γύρω τους. Είναι πολύ φοβερό πως σαν ένα κλαμπ σε όλους τους ανθρώπους. Ο έρωτας δύο ατόμων, και έχει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα ο Βάσος Δωρόθεος, που λέει ότι είναι μια ρόδα, μπορεί να το έχετε ακούσει, ότι σε μια ρόδα είναι σαν όλοι οι άνθρωποι να είναι σε μια ρόδα ποδηλάτων, να είναι περιφερικά. Και όπως είναι η ακτίνες, στο κέντρο είναι ο Θεός. Και λέει, καθώς όλοι οι άνθρωποι έρχονται μεταξύ τους κοντά, έρχονται και μεταξύ τους πιο κοντά. Λέει, καθώς δύο άνθρωποι έρχονται πιο κοντά στο Θεό, συγγνώμη, έρχονται και μεταξύ τους πιο κοντά. Μου φάνηκε πάρα πολύ εύστοχο παράδειγμα ότι ερχόμενος προς το απόλυτο κάλλος, ερχόμενος προς την ομορφιά, ερχόμενος προς τον Κύριο, βλέπεις και την ομορφιά σου γύρω σου. Η οποία είναι όλη σύνθεση της θεϊκής αγάπης. Γι' αυτό βάζω αυτή τη φράση εδώ που λέω: οι εραστές δεν δρεπατεύουν από τον κόσμο εγκλωβισμένοι ο ένας στη ματιά του άλλου. Το βλέπω πολύ συχνό αυτό. Αλλά κρατώντας τα χέρια σφιχτά, οδεύουν προς τον υπέρτατο σκοπό, προς την αυτοπραγμάτωση, προς τον Θεό. Αυτό είναι ο πραγματικός έρωτας για εμένα. Αυτό. Και βέβαια, ακριβώς επειδή είναι αυτός ο πραγματικός έρωτας, ακριβώς γι' αυτό το λόγο μπορούμε να καταλάβουμε, γιατί είπα, έχει αξία ο γάμος. Ο γάμος τι είναι? Είναι η αιώνια βούληση του Θεού για την τρόπο της σχέσης. Η βαθιά κοινωνία των προσώπων. Ο γάμος είναι ο τρόπος ο οποίος προορίζει ο Θεός τον άντρα και τη γυναίκα να ολοκληρώσουν τη ζωή τους. Να συμπληρώσουν ένας τον άλλο. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η ευλογία. Και αυτή εδώ η κατάσταση που λέγαμε δεν μπορεί να είναι ολοκληρωμένη ποτέ. Δεν μπορεί να βιωθεί ποτέ στο έπακρο αν δεν υπάρξει η επέμβαση του σημαντικότητα αυτού μυστηρίου του γάμου, που είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Το έχω ακούσει πολλές φορές και τελευταία, που λένε άνθρωποι ότι αν ήξερα ότι ήταν έτσι το να παντρεύεσαι, θα έχω παντρευτεί πιο νωρίς. Που μπορεί να είχαν χρόνια σχέσεις και να δεν ήξερα τι σημαίνει αυτό. Και αυτό προφανέστατα έχει και κοινωνικούς ρόλους. Γιατί ο γάμος τι είναι πρακτικά, το λένε πάρα πολλοί ψυχολόγοι που υποστηρίζουν πολύ το γάμο. Τι σημαίνει παντρεύομαι, σημαίνει. Γιατί λένε πολλοί, το έχω ακούσει και δεν μου άρεσε καθόλου, δεν είναι αντέδραση πολύ σωστά εκείνη τη στιγμή, ότι εγώ θέλω να παντρευτώ, δεν είναι απλά ένα χαρτί. Δεν θέλω να με περιορίζει ένα χαρτί στον νόμο. Λοιπόν, ο γάμος υπήρχε σε όλες τις κοινωνίες που έχουν υπάρξει στην ανθρωπότητα. Okay, από τους Αφρικανούς μέχρι οποιοδήποτε, σε οποιαδήποτε κοινωνία υπήρχε η τελετή του γάμου. Τι είναι η τελετή του γάμου? Είναι, παίρνω εγώ τον άνθρωπο που θέλω να περάσω τη ζωή μου και μπροστά σε όλα μου τα αγαπημένα πρόσωπα δίνω όρκο ότι θα μείνω δίπλα του. Είναι μια υπόσχεση που δίνω απέναντι στην κοινωνία για τον άνθρωπο δίπλα μου και τι δίνω και στον άνθρωπο δίπλα μου ότι ό,τι και να γίνει θα είμαστε μαζί. Δεν γίνεται να υπάρξει ποτέ αληθινός έρωτας εκτός πλαισίου γάμου. Δεν είναι δυνατόν. Γιατί ποτέ κανείς δεν θα αφήσει ομοί και ανοιχτή την ψυχή του σε κάποιον ο οποίος δεν ξέρει ότι ό,τι και να μου πεις θα είμαι δίπλα σου. Είχα ακούσει μια πολύ συγκινητική ιστορία σε ένα podcast του Τζόρνταν Πίτερσον με έναν άλλον τύπο που δεν μπορούσα να το βρω για να σου το πω τώρα, το βρω όμως, που έλεγε αυτός ότι θέλει να πάρει διαζύγιο με τη γυναίκα του και ήταν σε απόθεση διαζυγίου και είπαν ότι επειδή είμαστε παντρεμένοι θα κάτσουμε σε ένα τραπέζι και θα κάνουμε ό,τι μπορεί να γίνει για να μην χωρίσουμε. Και έλεγε αυτός ότι αυτή λέει, ήταν η πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μου, λέει. Και εξηγούσε αυτός, δεν έχω δει πως είναι αυτόν τον άνθρωπο, ήταν νευροψυχολόγος στο μισό, έλεγε ότι εγώ είμαι 2 μέτρα, 130 κιλά έλεγε. Είμαι ένα κυριολεκτικά γομάρι, εξηγούσε αυτός. Και έλεγε ότι το πιο ρεζιλευτικό και δύσκολο πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου είναι να κάτσω σε αυτό το τραπέζι με τη γυναίκα μου και να της πω ότι κοίτα, είσαι φοβερός άνθρωπος και τέτοια, απλά θα ήθελα όταν γυρνάω από τη δουλειά κάποια απογεύματα να μου λες ότι είσαι περήφανο για μένα. Και λέει η γυναίκα μου αυτό που μου απάντησε εκείνη τη στιγμή είναι ότι εγώ αυτό που θα ήθελα από σένα είναι όταν το βράδυ τρώμε το φαγητό να πλένεις το πιάτο σου και να το βάζεις στο ράφι. Και λέει αυτός ο άνθρωπος έτσι σώθηκε ο γάμος μας. Μου φάνηκε πάρα πολύ συγκινητικό πως αυτή η ασφάλεια αυτή και βέβαια η θεία χάρη που επεμβαίνει μπορούσε να επισφραγίσει τις σχέσεις δύο ατόμων και να βιώσει τον πραγματικό έρωτα. Να ξέρουν ότι κοίτα, τώρα είμαι εδώ, τελείωσε. Δεν φεύγουμε. Προφανέστε, υπάρχουν πολύ σοβαρές περιπτώσεις που πρέπει να πάρουν διαζύγιο.
Okay, προφανέστατα. Αλλά είναι πολύ ωραίο και είναι πάρα πολύ στενάχωρο το πόσο έχουν ανέβει τα αποστήρια ζυγίου και πόσο εύκολα παίρνουν οι άνθρωποι. Στην Αμερική, μάλιστα, έχει ξεφύγει πάρα πολύ και τα prenups. Δεν ξέρω αν ξέρετε τα prenups. Τα prenups είναι, μου φάνηκε, όταν το άκουσα, μου φάνηκε εξωφρενικό. Ότι λέει οι άνθρωποι παντρευτούν. Έλεπε ένα divorce lawyer podcast με τον Alex Friedman, όσο το ξέρετε. Και ήταν ένα πάρα πολύ διάσημο divorce lawyer, εκατομμυριούχο. Βγάζουν πάρα πολλά λεφτά αυτοί. Και έλεγαν ότι όταν πάνε να παντρευτούν οι άνθρωποι, πάνε και υπογράφουν ένα συμβόλαιο του τι θα γίνει αν χωρίσουν. Θα πας με έναν πριν παντρευτείς να πεις «Α, ναι, όταν χωρίσουμε, αν χωρίσουμε, θα πάρω εγώ το σπίτι, εσύ τα παιδιά». Μπαν και εξωφρενικό μιλάμε και έλεγα στο divorce lawyer με μια πολύ έτσι άνεση ότι «Εντάξει, όλοι οι γάμοι τελειώνουν», λέει. «Είτε με το θάνατο, είτε με το διαζύγιο, οπότε ας είμαστε σίγουροι». Και λέω «Πω πω ρε, εσύ συγκλονιστικό, πώς διαλύεις τον έρωτα μέσα από τη σκέψη ότι να είμαι και εγώ, εντάξει, να είμαι καλά, αν χωρίσω δεν θα είμαι εγώ καλά». Βάζω κάποια από τα πιο ωραία λόγια που έχω διαβάσει, το Αγίου του Χρυσοστόμου. Για να ξέρουμε γιατί οι Άγιοι μίλαγαν με φοβερά λόγια για τον έρωτα και την αγάπη. Έρχονται μαζί και οι δύο γίνονται ένα. Δεν έχουν γίνει εικόνα κάποιου γήινου πράγματος, αλλά του ίδιου του Θεού. Έρχονται για να γίνουν ένα σώμα. Ιδού το μυστήριο της αγάπης. Για να ξέρουμε πόσο τιμούσαν οι Άγιοι τον έρωτα και την αγάπη, πόσο πολύ το δόξησαν και πόσο όμορφα μίλαγαν. Και ακριβώς αυτό που λέμε τη ώρα είναι και ακριβώς το μυστήριο του γάμου. Είναι ένα μυστήριο. Ότι ο Θεός επεμβαίνει και ότι δύο άνθρωποι γίνονται ένα είναι φοβερό. Έλεγε ο Γέροντας Εμιλιανός, μου άρεσε πάρα πολύ, ότι όταν εμφανιστείς μπροστά στον Θεό, όταν πεθάνεις, όταν σε κρίνει, θα πρέπει να λογοδοτήσεις για τον άνθρωπο που παντρεύτηκες. Θα πρέπει να πεις πόσο τον ανάπαυσες, πόσο του κράτησες το χέρι. Και βέβαια, πάνω στο επίμαχο σημείο, κάπως έτσι, που είναι η αξία της εγκράτειας. Και πάω όταν πάντα κάνω αυτό το θέμα, με ρωτάνε όλοι αν θα πω για το σεξ του το γάμο και τι γίνεται με τα σαρκικά πάθη και περιοριζόμαστε πάρα πολύ και είμαστε 20 χρονών και δεν πρέπει να παντρευτούμε και τι θα γίνει και ένας χαμός. Λοιπόν, καταρχάς θα πούμε κάτι. Όλες οι εντολές, όπως είπαμε, κρέμονται από την αγάπη για τον συνάνθρωπο. Αυτό είναι που κρίνει όλες τις εντολές που υπάρχουν και αυτό είναι που ο άνθρωπος έχει ως στόχο τη ζωή του. Είχε πει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, νομίζω, ο Άγιος Πορφύριος, που μου άρεσε πάρα πολύ και νομίζω καλύπτει πλούς την ορθόδοξη προσέγγιση σε αυτό το ζήτημα. Που έλεγε ότι είναι σαν να πας ένα απόσφαιρο στην εκκλησία και να πεινάς πάρα πολύ όταν πηγαίνεις στην εκκλησία, οπότε να τσιμπήσει λίγο από το πρόσφαιρο. Όταν το φτάσει στην εκκλησία, ο ιερέας θα δει ότι τσιμπήσε το πρόσφαιρο, αλλά θα του πει ότι πάτρε, πίναγα πάρα πολύ και θα σου πει: «Έχεις δίκιο, το καταλαβαίνω ότι πίναγες και σε κατανοώ. Εντάξει, δικαιολογώ, αλλά μου το φέρεις παγωμένο. Αλλά το κατανοώ ότι πίνασες». Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η προσέγγιση, ότι η εγκράτεια είναι κάτι το οποίο τιμά τα δύο πρόσωπα και τιμά τον γάμο εγκράτεια. Και μιλάμε για προγαμιαίες σχέσεις και εγκράτεια. Επειδή μιλάμε για γάμο, επειδή υπάρχει ο γάμος, μιλάμε για εγκράτεια, επειδή είναι το μυστήριο αυτό που ενώνει τους δύο ανθρώπους. Η εγκράτεια δεν καταπνίγει τον έρωτα, αλλά του δίνει τεράστια αξία. Γιατί αναγνωρίζει τον άλλον ως μια ψυχοσωματική ενότητα, την οποία εγώ θα φτάσω στην ολοκλήρωση, στο να μου ολοκλήρωσει σχέσεις, όταν δοθεί ευλογία από τον Θεό. Και θα έλεγα εγώ ότι δεν γίνεται να προσεύχεσαι πριν φας, αλλά όχι πριν δώσεις το σώμα σου και την ψυχή σου σε κάποιον. Να μην έχεις πάρει την ευλογία από την ίδια του Θεού, που αυτό ευλογεί ο ίδιος ο γάμος. Δεν είναι κάτι το οποίο το διώχνει μακριά, ότι ναι, αυτό δεν είναι σημαντικό και εντάξει, να μην τα κάνετε αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει αυτό στην ορθόδοξη προσέγγιση και όσους Αγίους διάβασα, ποτέ δεν μιλάνε έτσι. Απλά επειδή κατανοούμε πόσο ιερό είναι το σώμα, γιατί είναι ιερό, πρέπει κανείς να ξέρει να το προσεγγίζει με ιερότητα και ευλάβεια. Γι' αυτό και υπάρχει η ίδια η εγκράτεια. Και οι ιερείς, πιστεύω, και οι πνευματικοί, ειδικά πλέον που κατανοούν πώς είναι για τα πράγματα, δείχνουν πολύ μεγάλη κατανόηση και προσεγγίζουν πολύ όμορφα αυτό το θέμα. Και δεν νομίζω ότι κάποιος πρέπει να φοβάται να μιλήσει με τον πνευματικό του για τέτοια ζητήματα. Ο Άγιος Πορφύριος, νομίζω ότι το έχει πει πάρα πολύ ωραία από τον είχαν ρωτήσει αυτό το ζήτημα και φαίνεται ειλικρινά το ορθόδοξο βιώμα της πραγματικής αγάπης στα λόγια του. Που λέει: «Ο σαρκικός έρωτας μέσα στο γάμο βοηθάει στον πνευματικό. Σιγά σιγά το ζευγάρι ενώνεται πολύ και με τον σαρκικό έρωτα και με τον πνευματικό. Προχωρεί προς το πνευματικό και στο τέλος μένει μόνο αυτός, ο πνευματικός, και δεν έχει ανάγκη από το σωματικό. Όπως λέει και ο Πλάτωνας, έτσι. Ότι μετά ξεπερνά το σωματικό στάδιο. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να προχωρήσει πολύ στο πνευματικό έρωτα. Ο σαρκικός έρωτας δεν είναι μόνο για τεκνογωνία. Βοηθάει στο πνευματικό έρωτα, αλλά μέσα στο γάμο με την ευλογία και τη χάρη του Θεού. Η έξω από το γάμο σχέση αλλάζει σε λίγο και γίνεται βάσανο. Μπερδεύει και βασανίζει τους ανθρώπους. Οι Άγιοι μιλούσαν με πάρα πολύ αγάπη για τις σχέσεις των ανθρώπων και το προσέξαν τον τρόπο που πρέπει. Και είναι συγκλονιστικό ότι οι άνθρωποι που δεν παντρεύτηκαν ποτέ μίλησαν πιο ωραία και πάμε πιο όμορφα για το γάμο από ό,τι ανθρώπους που μπορεί να πέρασαν όλη τη ζωή παντρεμένοι. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ όμορφο το πώς στην πίστη μας, σε αντίθεση με άλλες ενδεχομένως θρησκείες, συστήματα αξιών, πόσο όμορφα προσεγγίζεται και με τι ερώτητα προσεγγίζεται η αγάπη και ο έρωτας και πόσο βαρύτητα δίνεται στο γάμο και στην ένωση των δύο ατόμων. Κλείνοντας, θέλω να επανέλθω λίγο σε όπως ξεκίνησα.
Δεν θα το διαβάσω πάλι. Αυτό είναι ο ύμνος της αγάπης. Έτσι, μου αρέσει πάρα πολύ το πώς κλείνει. Που λέει, για την αγάπη, ανέχεται τα πάντα, πιστεύει τα πάντα, ελπίζει τα πάντα, υπομένει τα πάντα. Από το Α' Κορινθίους επιστολή, το Αποστόλου Παύλου είναι αυτό που έχω. Είναι κατά εμέ το πιο όμορφο γραπτό που έχω διαβάσει ποτέ σχετικά με την αγάπη, ο ύμνος της αγάπης. Δεν έχω δει κάτι πιο συγκινητικό να έχει γράψει κάποιος άνθρωπος ποτέ. Και τώρα ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος δεν παντρεύτηκε ποτέ. Φοβερό. Και η αλήθεια είναι ότι αυτός ο ύμνος της αγάπης στην πραγματικότητα είναι η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Αυτό είναι, γιατί το βλέπω πάρα πολύ και στο Instagram και στα social media να παράγεται πολύ ύμνος αγάπης και είναι πολύ ωραίο. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό το απόσπασμα απευθύνεται στο πώς ο Χριστός αγαπάει το πλάσμα του, τον άνθρωπο. Και πράγματι οι άνθρωποι οι οποίοι βίωσαν την αγάπη αυτή του Χριστού, οι άνθρωποι οι οποίοι έφτασαν τους κοντά και τους άγγιξε με το χέρι τους την ανοιχτή καρδιά τους ο Κύριος, πραγματικά έχουν γνωρίσει, όλοι έχουν γνωρίσει αγίους. Πολλοί έχουν γνωρίσει Αγίους και μπορούσαν να παραδεχθούν ένα πράγμα. Ότι αυτοί οι άνθρωποι βίωναν κάτι άλλο. Βάζω τα λόγια του Ιερού Αυγουστίνου που μου φαίνονται συγκλονιστικά. Δηλαδή, και προφανέστε αυτά σε έναν άνθρωπο που δεν έχει επαφή με την πίστη. Και λέει, α, καλά τώρα. Οι Άγιοι, ναι, εντάξει, τηρούσαν τις εντολές αυτές που λέει η πίστη, και όπως ξέρω εγώ, αυτοί που γίνονται Βούδες. Που ο Βούδας που είναι έφτασε σε ένα ανώτοτο πνευματικό στάδιο. Δείτε εδώ τι γράφει ο Ιερός Αυγουστίνος. Δεν θα σταματήσει ποτέ ο φλογερός μου τούτος πόθος όσο θα βρίσκομαι σε τούτη τη ζωή. Να μπορούσα να σε έβλεπα η χαρά της καρδιάς μου που τόσο ποθώ. Και συνεχίζει. Εσένα ποθώ και αγαπώ και λατρεύω και μονάχα κοντά σου θα βρω την αληθινή και αθάνατη ζωή. Με τον πόθο για σένα στενάζει διαρκώς η ψυχή μου και φλέγεται η καρδιά μου από τούτη την αγάπη για εσένα. Μου φαίνεται απίστευτο κάποιος να βιώνει τέτοια αγάπη. Δεν ξέρω αν έχω δει κάποιον να μιλάει για τη γυναίκα του και τον άντρα του με τέτοια λόγια. Και οι Άγιοι μιλούσαν έτσι και το βίωναν αυτό. Γι' αυτό μιλάμε για την αλήθεια. Και πράγματι, έχω δει πολλούς ανθρώπους που μπορεί και να μην πιστεύουν και πάνε στο Άγιο Όρος και έχω ακούσει πολλές φορές τη φράση ότι αυτός ο τόπος κάτι έχει. Αυτό λένε. Τι έχει? Έχει την ολότητα της αγάπης και του έρωτα. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, και οι Άγιοι ειδικά, ήταν ερωτευμένοι και βίωναν την αγάπη πλήρως. Και βάζω ένα άλλο φοβερό απόσπασμα από τον Άγιο Σουλανό που μου αρέσει πάρα πολύ, που λέει: Πού κατοικείς φως μου, βλέπεις πως σε αναζητώ με δάκρυα. Αν δεν εμφάνιζες εσύ τον εαυτό σου σε μένα, δεν θα μπορούσα να σε ζητώ τώρα όπως σε ζητώ. Αλλά εσύ ο ίδιος με αναζήτησες. Εμέ τον αμαρτωλό και μου έδωσες να γνωρίσω την αγάπη σου. Μου φαίνεται συγκλονιστικό και μου φαίνεται πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ ελκυστικό κάποιος να βιώνει τόσο πολύ την αγάπη. Να βιώνει τόσο πολύ ερωτευμένος με τον Θεό και προφανέστα με τα πάντα. Έλεγαν πάρα πολύ και μου φαίνεται πολύ συγκινητικό όντως ότι έχω γνωρίσει ανθρώπους που γνωρίζουν τον Άγιο Πορφύριο, ας πούμε, και έλεγαν ότι πήγες και μίλησες στον Άγιο Πορφύριο και ένιωθες ότι σε αγαπούσε πιο πολύ από ό,τι σε αγαπούσαν οι γονείς σου. Ένας άνθρωπος που έλεγες πρώτη φορά σε αγαπούσε πιο πολύ από ό,τι οι γονείς σου. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είχαν κάνει τη ζωή τους τον έρωτα. Είχε γίνει η ζωή τους ο έρωτας σε όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό και είναι τόσο όμορφη η ιστορία του Πάσου του Κυρίου, όπως και της Ανάστασης προφανέστατα. Που είναι κυριολεκτικά το απόλυτο πόνος και απόλυτη θυσία για κάποιον άλλον που μπορεί και να σε προδίδει κάθε μέρα. Έτσι. Και γι' αυτό οι Άγιοι έφτασαν στην κατάσταση που νομίζω είναι γνωστή, που λέμε θείος έρωτας. Έφτασαν στην κατάσταση του έρωτα με τον ίδιο τον Χριστό σε τέτοιο βαθμό που όλη τη ζωή έγινε κοινή με τον Θεό. Είναι ίσως η ανώτερη εμπειρία που μπορεί να έχει κάποιος αυτή τη ζωή. Δεν νομίζω μπορεί να βιώσει κάποιος κάτι πιο έντονο και πιο νοηματοδοτημένο από το θείο έρωτα. Βέβαια αυτό υπάρχει, όλη η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη είναι μάλλον η ιστορία της προσέγγισης του Θεού προς τον άνθρωπο. Λέει ας πούμε στην Παλαιά Διαθήκη, «Ιέ μου δώσ' μη συν καρδίαν», «Ιέ μου δώσ' μου την καρδιά σου», έτσι. Ή ο Χριστός αφού ανασταίνεται, λέει στον Πέτρο, ο οποίος τον έχει προδώσει τρεις φορές, του λέει «Αγαπάς με πλείον τούτον», του λέει ο Πέτρος «Ναι», «Αγαπάς με, φιλείς με», τρεις φορές. Ο Χριστός πόσο, με τι όμορφα, θα λέγαμε ερωτικά λόγια, στην τελευταία μορφή έρωτα, απευθύνεται σε κάποιον ο οποίος τον έχει προδώσει τρεις φορές μπροστά του. Και βέβαια, πολύ ωραία φράση από τη Θεία Μετάληψη που λέμε: «Έθελξα σπόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο Θεό σου έρωτη». Τελειώνω από τον έρωτα αυτόν. Και πράγματι αυτό είναι όλη η ιστορία της Ανάστασης, όλη η ιστορία του Χριστού, όλη η ιστορία της πίστης μας. Για να ξέρουμε και τι κάνουμε εδώ πέρα. Όσο έχω μελετήσει και όσο βλέπω τους Αγίους και όσο μιλάνε, είναι η αποκάλυψη μιας απόλυτης αγάπης απέναντί μας, την οποία καλούμαστε να δεχτούμε πίσω. Πώς είπαμε για την κοινή καρδιά, ο Χριστός είναι έτοιμος για εμάς να προσεγγίσουμε τον απόλυτο έρωτα που έχει. Όποιος θέλει το φτάνει. Και όποιος θέλει γίνεται όπως οι Άγιοι
που κατέληξαν να σου βλέπουν όλου με περισσότερη αγάπη από ό,τι οι γονεί του. Και είναι συγκλονιστικό να βλέπει παντού λουλούδια. Για να κλείσω. Νομίζω ότι όλοι ψάχνουμε τον έρωτα. Το πήρα το θέμα πάρα πολύ από την αρχή, το πήρα από την κοινωνία πώς είναι, μετά πώς γίνεται στους ανθρώπους γύρω μας, μετά πώς το βλέπουμε εμείς κοντά στο χώρο της Εκκλησίας γιατί δεν το βρίσκουμε τόσο, μετά στο πνευματικό, το πήγα πάρα πολύ γύρω και νομίζω ότι όλοι μας, ανεξαρτήτως αν είναι κάποιος σε σχέση ή όχι, αν είναι παντρεμένος, ψάχνουμε τον έρωτα. Το αναζητάμε. Αναζητάμε στους ανθρώπους γύρω, αναζητάμε την απόλυτη αγάπη, αναζητάμε την ομορφιά, αναζητάμε να δούμε πού φυτρώνουν τα λουλούδια στους ανθρώπους γύρω μας. Και η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να τονίσω ότι βλέπω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι δεν το βρίσκουν ή δεν τους καλύπτει ο έρωτας ενός άλλου προσώπου. Και η αλήθεια είναι ότι ο έρωτας από ένα άλλο πρόσωπο δεν προορίζεται για να σε καλύψει πλήρως από μόνος του. Αν δεν υπάρχει ο έρωτας με έψιλον κεφαλαίο. Γι' αυτό αυτό που θα έλεγα είναι ότι ίσως είναι καιρός να αρχίσουμε να κοιτάμε τον έρωτα που πήρε πρόσωπο. Να τολμήσουμε να δούμε κάποιον ο οποίος είναι ήδη ερωτευμένος για μας. Ζει για εμάς, μας αγαπάει τόσο πολύ που έδωσε τη ζωή του για εμάς. Και ίσως μέσα από τον Εσταυρωμένο, μέσα από τον Κύριο, να μπορέσεις να δεις και τα μάτια του διπλανού σου και να καταλάβεις ότι υπάρχει ένας επίγειος άγγελος για εσένα, εδώ πέρα, που προορίζεται για να του κρατάς το χέρι. Αλλά ίσως αυτό να μπορείς να το δεις μόνο, άμα τολμήσεις να το δεις μέσα από το φως της αγάπης του Θεού. Και να καταλάβεις ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος για μένα, που οφείλω να τον τιμήσω με την ιερότητα και με την αγάπη που ο ίδιος ο Θεός κρύβει για αυτόν. Θέλω να τελειώσω με ένα quote που δεν ξέρω από πού είναι, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ και θέλω να το βάλω. Γιατί νομίζω ότι πάρα πολλοί από εδώ σκεφτόμαστε και έχουμε πονέσει και πολύ από αυτό το κομμάτι, έχουμε ταλαιπωρηθεί, έχουμε προβληματιστεί. Και ήθελα να βάλω ένα quote που με συγκινεί αρκετά. Ρώτησα τον Θεό αν θα έχω για πάντα αυτές τις πληγές στην ψυχή μου. Μου απάντησε. Το μόνο πράγμα που θα έχεις για πάντα είμαι εγώ. Και νομίζω ότι σου αξίζει κάποιος να μείνει σε αυτό που θα είναι για πάντα εκεί, για να καταλάβει ότι ο επίγειος άγγελος δίπλα μου, ο άνθρωπος που θα παντρευτώ, αν είναι αυτός η πορεία της ζωής μου, υπάρχει εδώ για να με γεμίσει αγάπη, για να με γεμίσει χρώματα, για να πλάσει λουλούδια στην ψυχή μου, την οποία εγώ θα αφήσω ελεύθερη για αυτόν. Μέσα από την αγάπη που ο Κύριος έδειξε, μελετώντας τη ζωή του Κυρίου, είναι όλη η εκπροσώπηση του έρωτα. Και ίσως κάποιος, δεν ξέρω, να μπορεί να φτάσει στο τέλος της ζωής του και να πει πριν πεθάνει ότι Κύριε, προσπάθησα να γεμίσω λουλούδια στους ανθρώπους που μου έδωσε δίπλα μου. Προσπάθησα να φτιάξω λίγο φως από τα μάτια του ανθρώπου που μου έδωσε δίπλα σου. Και ποιος ξέρει, ίσως η απάντηση να είναι ένα χαμόγελο. Ευχαριστώ πολύ.